Μπρόσκαρ, take it, it's yours. Έχεις βαρεθεί να βλέπεις την ίδια νερόβραστη ταινία δράσης ξανά και ξανά? Κουράστηκες από τα CGI και τις μπλε ακτίνες στον ουρανό που κάνουν όλες τις ταινίες δράσης να μοιάζουν με video game? Ψάχνεις για μια εποχή που οι επικές ατάκες και οι καλοί διάλογοι ήταν εξίσου σημαντικοί με τις εκρήξεις? Ευτυχώς για σένα ήρθαν τα Μπρόσκαρ, μια εκπομπή για ταινίες δράσης που σέβονται τον εαυτό τους. Οι πρωταγωνιστές μας δεν είναι μοντελάκια της Calvin Klein, είναι αληθινοί άντρες με τρίχα, κοιλιά και καράφια. Οι ηρωίδες μας δεν είναι αδύνατα κοριτσάκια που παριστάνουν τους νίντζα, είναι γυναικάρες που καρφώνουν σύριγγες σε μάτια και τις πάνε για να μείνει μέσα η βελόνα. Ξέχνα τις αδιάφορες cringe ατάκες από ηθοποιούς παιδαρέλια. Shut up, bitch! Στα Μπρόσκαρ έχουμε ατάκες που αλλάξαν τη motherfucking ροή της ιστορίας. Welcome to the Rock! Από βετεράνους του Hollywood που δίνουν ερμηνεία καριέρας και παίρνουν το ρόλο τους στα σοβαρά. Fuck you and your family! Now, come! Today, I'm gonna kill the motherfucker. Μπρόσκαρ, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι. Dylan, you son of a bitch! 300, επεισόδιο 2, Βαγγέλη, έτσι σήμερα. Το prequel του 300. Ναι, ναι, καιρό είχαμε να κάνουμε Ελληνιά. Πρώτη Ελληνιά. Ναι, βγήκε 2 χρόνια πριν το 300. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Μπρόσκαρ. Να πούμε και μια τεράστια καλησπέρα στα αδέρφια που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή εδώ πέρα στην πρεμιέρα. Αού, παιδιά, τα γνωστά. Like, subscribe και καμπανάκι. Όλα και τα άλλα YouTube. Χαιρετάμε τους Patreon, τα αδέρφια μας. Τους εργοδότες μας. Σάμε τους εργοδότες μας. Εδώ πέρα βλέπετε. Στηρίζουν εκπομπή. Γράψτε ένα Patreon Arby παρόν εδώ πέρα στο chat, παιδιά, να καταλάβουν την ισχύ μας. Σήμερα λοιπόν, Βαγγέλη, κάνουμε το αριστούργημα του Wolfgang Petersen του 2004, σχετικά πρόσφατη για την εκπομπή. 19 χρόνια. Ναι. Πραγματικά, ναι, 20 χρόνια είναι πρόσφατη, είναι φρέσκια για την εκπομπή. Την 3. Είναι περίεργη η ταινία, η 3, ρε φίλε. Είναι περίεργη η ταινία. Θα μπορούσε να είναι ακριβώς η ίδια ταινία. Και να μην είναι 3. Μπράβο. Ακριβώς αυτό, ρε φίλε. Εντάξει, προφανώς επειδή λείπει το θεϊκό στοιχείο με τον ύφεστο και τον. Και όλους τους θεούς, βέβαια. Πήγα να πω και τον Οδυσσέα, ναι, και τον Δία. Δίας, Μιχάλη. Άλλο προσπαθώ να πω. Δεν έχω καταλάβει ακόμα αν αυτή η ταινία είναι ποιοτική ή αν έχει δολοφονήσει μια ποιοτική ταινία, την έχει γδάρει και φοράει το δέρμα της, ρε παιδί μου, από πάνω. Δεν είναι μόνο μάχος, καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι. Ούτε Braveheart. Όχι. Αλλά δεν είναι και Class of the Titans, ρε παιδί μου, έτσι. Δεν είναι και Immortals, ξέρω εγώ. Θα σου πω τι γίνεται. Είναι μια πολύ απλή ταινία. Απλά έχει πάρει πάρα πολύ καλούς ηθοποιούς. Ναι. Και είναι λίγο. Ναι, έχεις δίκιο. Την κουβαλάνε πάρα πολύ ναι, ηθοποιοί. Εντάξει, το οποίο είναι μία από τις θεματικές αυτής της εκπομπής, άλλωστε. Μέτριο υλικό το οποίο το κάνουν πολύ καλύτερο οι ηθοποιοί. Την 3, Βαγγέλη, εγώ την είχα δει στο σινεμά. Μα το Θεό, δεν θυμάμαι αν την είχα δει μαζί σου ή όχι. Νομίζω μαζί ήμασταν. Παίζει να ήμασταν και μαζί. Είναι μία από τις πιο επικές cinematic experiences ναι. Της ζωής μου. Το σινεμά ήταν κατάμεστο. Ήταν φάση γήπεδο 300 και μάλιστα. Δεν μας ένοιαζε που η ταινία παρουσιάζει τους Έλληνες ως κακούς. Ναι. Ο Αγαμέμνονας, ξέρω εγώ, που ήταν Καριόλης. Ήμασταν. Ναι, είναι Καριόλης. Και δεν υπήρχε, ρε παιδί μου, αυτό το. Αχ, δεν το πιστεύω ότι μας απεικονίζουν έτσι. Πούτσα μας! Δεν ήμασταν καν offended. Γουστάραμε. Πιθανότατα να ήμασταν έτσι, όντως κιόλας. Ναι, και θέλαμε κι άλλο, μη σου πω. Ας διαβάσουμε όμως και την περιγραφή. Εντάξει, είναι. Θέλω να δω αν θα έχει λάθη πάλι. Αν θα έχει ανακρίβει σε σχέση με την Ιλιάδα ή απλά. Όχι. Θα έχει... βασικά, σε σχέση με την ταινία θα έχει. Σε σχέση με την ελληνική γλώσσα επίσης. Ναι. Και αυτό. Ωραία. Για την αιωνιότητα. Είναι πάνω, έχει και το subtitle, μου αρέσει. Είναι με bold γράμματα. Το 1113 π.Χ. ο θρυλικός μαχητής Αχιλλέας, σε παρένθεση Brad Pitt, διεκδικεί τη δική του θέση στην αιωνιότητα, οδηγώντας τον ελληνικό στρατό κατά τη τρία του βασιλιά Πρίαμ. Δεν τον οδηγεί. Τους δικούς του παίρνει, αλλά it's okay. Αιτία είναι η αρπαγή της ωραίας Ελένης, Diane Kruger, από τον νεαρό Τρόα πρίγκιπα Πάρη, Ορλάντο Μπλουμ. Ο διάδοχος του τροϊκού θρόνου και αδερφός του Πάρη, Έκτορας, Έρικ Μπάνα, θα αναλάβει να αντιμετωπίσει τον μενόμενο μαχητή Αχιλλέα σε ένα από τους ιστορικότερους πολέμους όλων των εποχών. Εντάξει. Okay, it's, αυτό it's fine. Ο σκηνοθέτης Wolfgang Petersen, βασιζόμενος στο ομηρικό έπος Ιλιάδα. Δεν είναι Ιλιάδα, όντως. Αναβιώνει τη μάχη της Τρίας. Όχι, όντως τα τρία. Αυτό, ειδικά το δεύτερο μέσα. Ολόκληρο Σλίμαν, ρε παιδί μου, πήγε. Τη βρήκε. Για να βγάλει τα εισαγωγικά, δηλαδή μέσα. Στις κινηματογραφικές διαστάσεις και την έγκλη που τις αρμόζει, αναπαριστώντας με μεγαλειώδη τρόπο όλα τα μνημειώδη στοιχεία του πολέμου. Μάρκετινγκ. Ίσως τόσο μάρκετινγκ μια αρχαία μάχη δεν έχει ξαναδεί. Μνημειώδες, μεγαλειώδες επικό. Από τις μυθικές τριήρης, να μην συνεχίσουμε, συγγνώμη, το οχυρωμένο κάστρο μέχρι το ευφυές τέχνασμα του Δούριου Ήπου. Πα. Σχετικά, οκ, okay, είναι και 2004 που κάπως παλεύει. Είχαν αρχίσει και βλέπανε ταινίες. Πριν περάσουμε στην αφήγηση, όπως πάντα, αγαπητοί τηλεθεατές, λίγα λόγια από το χορηγό μας, το NordVPN, και εμείς τα ξαναλέμε σε 1,5 περίπου λεπτό.
Έλα, εγώ είμαι πάλι. Ακόμα να βάλεις VPN, ρε άχρηστε. Τα δεδομένα σου κινδυνεύουν, αγόρι μου. Αλλά εσύ εκεί. Μην ανησυχείς, Μάικιους, μου λες. Σερφάρω με ασφάλεια γιατί έχω βάλει αντιβάρους. Είστε σοβαρός! Οι χακεράδες παραμονεύουν παντού. Έτοιμοι να κλέψουν τον αριθμό της πιστωτικής σου κάρτας κάθε φορά που σερφάρεις σε δημόσιο δίκτυο. Ο Ζούκερμπεργκ σου κλέβει τα δεδομένα και τα πουλάει στις πολυεθνικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις πέρασε νόμο για να σου σκανάρει τα μηνύματα και τις nudes. Ξύπνα, Έλληνα! Το αντιβάριου σου δεν πιάνει μία! Ένα VPN από την άλλη σε προστατεύει από όλα αυτά. Μεταμφιέζει την IP σου και στέλνει όλα σου τα δεδομένα μέσα από κρυπτογραφημένο διάβλο. Επίσης, με ένα VPN μπορείς να αλλάζεις την τοποθεσία σου και να απολαμβάνεις ταινίες από το αγγλικό ή το αμερικάνικο Netflix. Και εντάξει τώρα, μεταξύ μας, με ένα VPN μπορείς να απολαμβάνεις τις ίδιες ταινίες με έναν πιο early 2000s τρόπο, ας το πούμε. Και τώρα θα μου πεις, μα Μάικιους, υπάρχουν τόσα πολλά VPN εκεί έξω. Γιατί πρέπει ντε και καλά, καταρχάς μη με διακόπτεις! Κατά δεύτερον, ναι, προφανώς μπορείς να βάλεις ένα από τα 800 εκατομμύρια άλλα VPN που διαφημίζονται αυτή τη στιγμή στο YouTube. Μάντεψε τι αποδεικνύει αυτό παρεμπιπτόντως. Πόσο σημαντικό είναι να έχεις VPN τη σήμερον ημέρα. Το αόρατο χέρι της αγοράς σου μιλάει, αγάπη μου. Και κατά τρίτον, αν βάλεις συγκεκριμένα NordVPN, απολαμβάνεις όλα τα προνόμια που προσφέρουν οι άλλοι και ταυτόχρονα στηρίζεις την αγαπημένη σου εκπομπή με τις εκρήξεις. Εντάξει, πέρα από την πλάκα τώρα, αν όντως έχεις σκοπό να βάλεις κάποιο VPN, βάλε το δικό μας από το link στην περιγραφή, ρε φίλε. Μην είσαι γύφτο. NordVPN! Ένα ψηφιακό προφυλακτικό. Ξέρεις τι είναι το NordVPN? Τι είναι, ρε μα? Ένα ψηφιακό προφυλακτικό. Αυτό είναι το NordVPN. Link στην περιγραφή, βάλτε NordVPN, take it, it's yours. Α, σωστά. Και η ταινία μας ξεκινάει. Πάμε. Στο πρώτο πλάνο λοιπόν βλέπουμε έναν σκύλο, ο οποίος πηγαίνει προς μία μάχη, όπου βλέπουμε τον βασιλιά Αγαμέμνονα. Good day for the crows. Μπραϊνάρα τον Κόξ, επιτέλους μαλάκα. Ο πολιούχος μας. Let's settle this war in the old manner. Your best fighter against my best. Και διαπραγματεύονται πριν από τη μάχη, μήπως καταφέρουμε να κάνουμε μια μονομαχία, ρε παιδί μου. Πεθάνουν όλοι, ρε παιδί μου. Το οποίο στην αρχαιότητα και πιο μετά γίνονταν αρκετά συχνά. Ναι, ρε, πολλές μάχες να λήγουν με ένα vs ένα για να ζήσουν όλοι. Το είχαμε πει, δεν θυμάμαι σε ποιο μπρόσκαρο, ότι θα πρέπει να το κάνουμε και σήμερα αυτό το πράγμα. Ο Αγαμέμνονας είναι κόκκι as fuck. Remove your army from my land. I like your land. I like your land. Ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν την μπορεί να την αρέσει. Τι καριόλες, ρε βαλάκι. Τι καλύτερο κριτήριο από αυτό? Τι αρχίδι. They fought bravely yesterday. Not well, but bravely. Είναι για σφαλιάρες πάρα πολύ, είναι, βαλάκα. Μου θυμίζει τον Έρωνα πιο πολύ. Κάποιο Ρωμαίο αυτοκράτορα γενικότερα. Αγαπάς να τον μισείς το Brian Cox σε αυτή την ταινία. Είναι αλαζόνας, είναι μονίμως ηρωνικός. Είναι εγωιστής, είναι παρτάκια. Ναι, είναι λίγο θηλυπρεπής στις κινήσεις του με την εκνευριστική την έννοια. Είναι τέλειος, μαλάκα. Ναι. Και by the way, όπως είπα και πριν, δεν μας νοιάζει. Είμαστε φάση. Ναι, και. Ωραίος αγαμίνος. Ναι, fuck yeah. Agrius! Οπότε οι Θεσσαλείς βγάζουν το δικό τους champion, ο οποίος. Κλασικός ηθοποιός τούμπανος, όταν θέλει να βάλουν τερέκι. Εγώ νομίζω ότι είναι wrestler με το που το βλέπουν. Αυτός λογικά είναι στο ναι. SmackDown, ρε παιδί μου, κάτι τέτοιο. Ο οποίος έχει μούσκουλα 2023, έτσι. Αυτά τα μούσκουλα τότε δεν μπορούσε να τα κάνει. Ναι, δεν υπήρχε αρκετή πρωτεΐνη στη γη. Ακριβώς. Για να φτιάξει αυτό το πράγμα. Εντάξει, αλλά δεν έχει σημασία. Στο πώς τα αποκαλύπτει, ας πούμε, στο Last of Us 2 γίνεται, δεν υπάρχει πρόβλημα. Achilles! Και απ' την άλλη, ο γενναίος Αχιλλέας παραμερίζει το στρατό και λέει: ναι, ήρθα! Νιπ! Achilles is not with the army. Where is he? I sent a boy to look for him. Έλληνας! Ο Αχιλλέας είναι πολύ Ελληνάρας για αυτήν την ταινία. I know! Θα το δούμε και μετά. Κάνει ένα super ελληνικό πράγμα. Ναι. Το έχουν πετύχει τέλεια αυτό. Και ο σωστός Έλληνας προφανώς κοιμάται, έχει αργήσει τη δουλειά. Είναι ο τύπος που ξέρει ότι τον χρειάζονται και μπορεί να πάει ό,τι ώρα γουστάρει. Εννοείται ότι γραπώνει τον αναγγελιοφόρο εκεί που νόμιζε ότι κοιμάται γιατί είναι τόσο μπαντάς. Ναι, ναι, ναι. Εξυπακούεται προφανώς ότι ο Αχιλλέας είναι τέλειος. Είναι αψεγάδιαστος. Είναι τέλειος σε όλα. Ακόμα και στα μη έντιμα κομμάτια του, ακόμα και εκεί είναι τέλειος, δεν ξέρω πώς το κάνει. Ναι. Παραμερίζει λοιπόν τα δύο γκομενάκια τα οποία το σκεπάζουν. Ναι. Να πούμε, η ταινία δεν τσιγκουνεύεται το γυμνό. Η ταινία δεν τσιγκουνεύεται το γυμνό, αλλά έχει, ξέρω εγώ, 15 γυναίκες από τη μία ζυγαριά γυμνές και από την άλλη μεριά της ζυγαριάς ο Αχιλλέας γυμνός. Α, ναι. Αυτό το σώμα του Αχιλλέα κάνει για όλους. Κάνει για όλους. Δεν χρειάζονται. Ποιο θα βάλουμε, ρε μαλάκα? Τον Brian Cox. Τον Brendan Gleeson θα βάλουμε. Thessalonian you're fighting. He's the biggest man I've ever seen. Και εδώ που ο πιτσιρικάς δίνει το δώρο στον Αχιλλέα, η ορδινάτζα του, αυτό, έχουμε την πρώτη αναφορά στην μεγάλη θεματική της ταινίας που είναι η στεροφημία. I wouldn't want to fight him.
That's why no one will remember your name. Την οποία ουσιαστικά μόνο ο Αχιλλέας φαίνεται να την ασπάζεται. Κοίτα, όλοι το αναφέρουν σαν κάτι το οποίο θεωρείται σημαντικό. Από εκεί και πέρα το πόσο καθένας χαρακτήρας το θεωρεί ο ίδιος σημαντικό. Μπράβο. Αλλάζει. In a thousand years, the dust from our bones will be gone. But our names will remain. This war will never be forgotten. Think how many songs they'll sing in your honor. Κυρίως το χρησιμοποιούν σαν επιχείρημα για πίσω τον Αχιλλέα να κάνει πράγματα. Ναι, basically αυτό είναι το καρότο που έχουν μπροστά από τον Αχιλλέα. Και επίσης να πούμε ότι με το που σκάει ο Αχιλλέας, όλος ο στρατός των Ελλήνων ζητοκραυγάζει γιατί ξέρει ότι είναι ήδη famous. Θα πάνε σπίτια τους. Βασικά ναι, γι' αυτό. Αχιλλέας, παιδιά, σχολάσαμε. Ξεκινάει η μονομαχία. Αχιλλέας κάει. Τελειώνει η μονομαχία, όπως λες. Ξέρεις τι μου θύμισε. Είσαι εδώ και βλέπεις τηλεόραση και σε φωνάζει η γυναίκα σου, λέει: μπορείς να έρθεις να μου ανοίξεις ένα βάζο. Πας μέσα, κάνεις κλακ, το αφήνεις και γυρνάς και βλέπεις τηλεόραση. Όπως εγώ και εσύ ανοίγουμε ένα βάζο, έτσι ο Αχιλλέας ξαπλώνει κάτω ένα ντερέκι. Και έχουμε και, πώς να το πω, μία αρχαιοελληνική εκδοχή του πλάνου που ο ήρωάς μας περπατάει και ανατινάζονται πίσω του πράγματα. Ναι. Που πέφτει, ρε παιδί μου, άλλος και ο Αχιλλέας δεν γυρνάει να κοιτάξει. Ξέρει. Ναι. Ξέρει ότι νίκησε. Ξέρει ότι του κόψε τον νοτιό μυελό στα δύο εκεί πέρα. Ακριβώς. Ήταν χειρουργική κίνηση. Ναι, exactly. Και είναι και το signature move του Αχιλλέα που θα το δούμε πάρα πολλές φορές. Το οποίο το σταματάει μόνο ο Έκτορας. Στην επόμενη σκηνή πάμε στην Σπάρτη και το διάσημο λιμάνι της. Ναι, αυτό. Δεν έχει πειράσει. Queen Helen and I salute you. Όπου έχουν φιλοξενήσει τους δύο Τρώες πρίγκιπες, τον Έκτορα και τον Μπάρι. Ο Βαγγέλης ήδη εκνευρίζεται για τον Μπάρι, βέβαια. Ξέρεις τι, δεν είναι ότι τους φιλοξένησαν, δεν είναι ότι είπανε θα έρθουμε να δούμε τι γίνεται. Έχουν πάει εκεί γιατί ο Πρίαμος προσπαθεί να κάνει μια ειρήνη. Priam is a good king. Let us drink to peace. Δηλαδή έχουν πάει για σκοπό. Πάλι να το πούμε, εκείνη την εποχή, το να ανοίξεις τις πόρτες σου μαλάκα σε έναν μέχρι πριν εχθρό, ξέρω, και να τον φιλοξενήσεις κλπ. Είναι απίστευτη τιμή και πρέπει να είσαι super duper ταπεινός. Μα υπάρχει ο Ξένιος Δίας. Ναι, μπράβο. Θα έλεγε κάποιος ότι έχουμε actual αφιερωμένο Θεό σε αυτό. Ναι. Ωραία πρόποση. May the gods keep the wolves in the hills and the women in our beds. Να, πάλι αυτές οι μικρές ατάκες. Και εδώ πάλι το κοινό στα ελληνικά σινεμά, το κοινό καβλώνει με μικρές ατάκες όπως αυτή. Damn right, we make excellent wine, μαλάκα τουρίστα. Εννοείται ότι ο Μενέλαος, τον οποίο φυσικά υποδίδεται ο Μπρένταν Γκλίσον, γιατί ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι. Πάλι, είναι και αυτός κακός. Είναι άλλο τύπου κακός, δεν είναι αγαπημένος κακός. Είναι βάρβαρος. Ναι, είναι βασιλιάς, έχει λεφτά, του αρέσει η καλή ζωή. Ναι. Είναι και πολεμιστής γιατί είναι Σπαρτιάτης. Ναι, αλλά η ταινία σου δίνει κάποιες τέτοιες τύπου ατάκες. Και πάλι το ελληνικό κοινό στο σινεμά δεν μας νοιάζει. Και παρακάτω. Μ' αρέσει που είναι αρχίδιο με Νέλα. Ναι, δεν με νοιάζει. Ναι, και καλά κάνει. Cut to. Είμαστε στο δωμάτιο της ωραίας Ελένης. Ξέρεις ότι είναι ταινία των early 2000s, διότι παίζει η Diane Kruger. Εκεί για μένα έχει το καλύτερο exposition που έχει γίνει σε ταινία ever. Last night was a mistake. And the night before. I've made many mistakes. Το πόσο συχνά έχουν κάνει σεξ. Ναι, πολύ ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, ρε, πάρει. Εντάξει, ένα κλεφτό σεξάκι στην τουαλέτα, πες, οκ. Okay. Κάπως. Ο Πάρης, να σου πω γιατί με εκνευρίζει. Πρώτον, γιατί τον παίζει ο Λάντο Μπλουμ εκείνη την εποχή που τον μισούμε όλοι. Ναι. Β, γιατί είναι το κακομαθημένο πλουσιόπεδο που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ναι. Και τα γράφει όλα στα αρχίδια. Ναι, έχει τα λεφτά του μπαμπάρ, μάλλον. Ναι, και πάει από το ένα ερέθισμα στο επόμενο ερέθισμα χωρίς να σκέφτεται τις συνέπειες. Είναι πεντάχρονο παιδάκι. Και ποιος την πληρώνει, ο καημένος. Ο μεγάλος αδερφός. Ο μεγάλος αδερφός, μια ζωή. Μαλάκα, ο Έρικ Μπάνα σε αυτή την ταινία είναι μονίμως έτσι. Είναι όμως αυτή τη στιγμή. Είναι μονίμως έτσι την ταινία. Πραγματικά έχουν ένα προσθετικό χέρι μονίμως κολλημένο εδώ πέρα. Ακόμα και όταν μιλάει έτσι. Να σου πω, Αχιλλέα, για τη μονομαχία. Με μπλέκει λίγο το μόνιμο χέρι που έχω κολλημένο εδώ πάνω. Το face palm που κάνω για το βλάκα τον αδερφό μου. Επιστρέφουν λοιπόν στην Ελλάδα. Ωραία αληθινά πλάνα μέσα στη μέση της θάλασσας, by the way. Ωπα ρε, ποιοι επιστρέφουν στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα, συγγνώμη. Επιστρέφουν λοιπόν. Μ' αρέσει που λες Ελλάδα την τρία. Αλλά όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα, Μαγγελμάτες. Ναι. Χίλια συγγνώμη, παιδιά. Επιστρέφουν λοιπόν στην τρία. Γι' αυτό είχε εισαγωγικά η περιγραφή, ρε μαλάκα. Ορίστε, όλα μπαίνουν τώρα, ήξερε. Ωραία αληθινά πλάνα, by the way. Τέλεια, ναι, μαλάκα. Κάτι κοντινά. Ανοιχτά πλάνα σε και όχι κατάστρωμα. Μόνο ανοιχτά, και για τα κοντινά και αυτά σου κλωτσάει πολύ, γιατί έχουμε συνηθίσει σε όλα να είναι green screen. Και όταν βλέπεις που είναι μέσα στη μέση του πελάγους με κατσαρές τρίχες και να μην έχει κανένα πρόβλημα, είσαι κάπως. Τέλειο! Τι ωραίο! Έχω κάνει και ωραίο costume change. Μ' αρέσει που την είναι τα σορτή. Ναι. Έχουν τώρα την αυτική του. Είναι τα πριγκυπόπουλα, φοράνε μπράβο στολή εξόδου. Πολύ ωραία. Με τα τετράγωνα τα τέτοια. Γενικά τα κοστούμια στην ταινία είναι πάρα πολύ ωραία. Με κάποιες, με λίγες εξαιρέσεις. Οι ορθόδοξοι παπάδες. Έχουμε κάτι. Θα τους δούμε μετά. Έχουμε κάτι ορθόδοξοι παπάδες. Θα τους δούμε. Do you love me, brother? Would you protect me against any enemy? The last time you spoke to me like this, you were 10 years old and you just stolen father's horse. Και λέει λοιπόν ο Πάρης, λοιπόν, μη θυμώσεις, οκ, okay, υποσχέσου μου, δεν θα θυμώσεις. Ρε Πάρη.
Και εδώ πέρα έχουμε και μια έτσι ωραία σύγκρουση ότι α, το έκανα για την αγάπη. I love her. Και ο Έκτορας του λέει: What about your father's love? You spat on him when you brought her on this ship. Την πατρίδα σου, ρε μπρο, δεν την αγαπάς. Yeah. Αγάπη δεν είναι και αυτό. Η οικογένειά σου δεν, δεν αξίζει λίγη αγάπη. Οκ, okay, υπάρχουν πολλές αγάπες. Όλοι αυτοί που θα πεθάνουν δεν τους αγαπάς. Τα ζυγίζουμε, δικέ μου. Οπότε ο Μενέλαος, έξαλλος, πάει στις Μυκήνες. Ναι, αντίστοιχα, πάει και αυτός στο μεγάλο του αδερφό για βοήθεια, όπως ο Πάρης πάει στον Έκτορα. Ναι, ρε, παιδί μου, περπατώντας. Είδες πώς μπαίνει στην πύλη, έτσι. Σκεφτόμουν ότι ο Μενέλος ξεκίνησε να περπατάει και ήταν τόσο τσαντισμένος που κανείς από τους Σπαρτιάτες δεν τολμούσε να του πει «Βασιλιά μου, πως θες ένα άλλο». Ναι, 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 ναι. Και θα το περπατήσω. Fuck it. Προφανώς ο Αγαμέμνονας το βλέπει σαν ευκαιρία τα πολιτικά. Τα επεκτατικά του σχέδια, ρε παιδί μου. Γιατί την Ελλάδα δεν έχει πάρει όλη, τώρα τι θα κάνω. Κλασικό έτσι σκουλίκι υποχθόνιο. Εμείς είμαστε μπράβο. Pieces for the women. Ελλάς, Ελλάς, Ελλάς. Εδώ απλά θα μας κλείσουν μέσα. Troy is built to withstand a 10-year siege. There won't be a 10-year siege. Οπότε καπάκι ο Αγαμέμνονας συζητάει με τον Νέστορα. Ναι, νομίζω, ναι, ναι, ναι. Για την εκστρατεία. One last thing. We need Achilles and his Myrmidon. Χρειαζόμαστε και τον MVP. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να έρθει και το κούμπο. Συγκεκριμένα λέει Ατακάρα. He can't be controlled. We don't need to control him. We need to unleash him. We don't need to control him. We need to unleash him. Ναι, ακριβώς. Oh. Οπότε επόμενο πλάνο είμαστε στη Φθία, όπου ο Αχιλλέας είναι ο βασιλιάς και κάνει sparring με τον ξάδερφό του τον Πάτροκλο. Ωραίο fighting style, μαλάκα. Καινούριο fighting style. Ναι. Είναι κάτι ανάμεσα σε kung fu με σπαθί. Νιντζίτσου. Αρχαιολινικό σπαθί. Ο Αχιλλέας συγκεκριμένα είναι και λίγο μποξέρ. Ναι. Έχει πάρα πολύ μποξ στις κινήσεις του. Χρησιμοποιεί όλο του το σώμα. Σηκώνει πόδια για να αποφύγει. Και ο Πάτροκλος πάει κάποια στιγμή για κάτι αστραγάλους. Ναι, πάμε, ναι, για κάτι, ναι, τέτοια τρελά. Ουσιαστικά σε αυτή τη σκηνή γίνεται establish ότι ο Πάτροκλος πολεμάει όπως ο Αχιλλέας. Ναι, 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 ναι. Κρατήστε αυτή τη σκηνή στο νου, θα χρειαστεί αργότερα. Ωραίο setup για το payoff. Πάρα πολύ, ναι. Και έρχεται ο Οδυσσέας, τον οποίο ο Αχιλλέας πώς τον καλωσορίζει. Με ένα κόντιο. Με ένα κόντιο. Έτσι τους καλωσορίζει όλους. Μετά καλωσορίζει και τον Έκτορα με ένα πολύ καλό κόντιο. Μπράβο. Άμα δεν σε πετύχει το ακόντιο, σημαίνει ότι είσαι ευπρόσδεκτος. Μπορεί είναι σαν να σου ανοίγει την πόρτα. Μπράβο, μπράβο, προχώρα. Δεν σε πετυχαίνει το ακόντιο. Δεν ξέρω τι λεπτομέρεια που ο Οδυσσέας απλά πέρασε από το ακόντιο και χαμογέλασε. Ναι, ναι. Κλασικά Αχιλλέας. That's a typical for him. Sword. I have my tricks. Να πω ότι το casting του Sean Bean στο ρόλο του Οδυσσέα εμένα με παραξένεψε. Ήμουνα σε φάση, ναι, κάτσε ρε μαλάκα, θα ξεφύγουν τόσο πολύ από το βιβλίο, θα πεθάνει ο Οδυσσέας. Ναι. Αλλά νομίζω ότι ναι, είναι η μόνη ταινία που δεν πεθαίνει ο Sean Bean. Αυτή και το National Treasure. Στο National Treasure το νομίζω το συλλαμβάνουν. Θα πέθανε μετά στη φυλακή. Μπες. This war will never be forgotten. Λέει στον Αχιλλέα πάλι τη θεματική της ταινίας, ότι αυτός ο πόλεμος δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Θα γυρίζουν ταινίες για αυτόν τον πόλεμο στο μέλλον. Γυρίζουν βίντεο για τις ταινίες αυτού του πολέμου. Ναι, τίνγκ! Okay. Και να πω ότι εδώ, όσο κοινικός κι αν είσαι, και να πεις, ω, εντάξει, αυτές οι μαλακίες για την υστεροφημία. Φίλε, κυριολεκτικά βλέπεις την απόδειξη των λεγόμενων των χαρακτήρων. Δηλαδή, αυτό, τι να αμφισβητήσεις εδώ πέρα. Θες να το παίξεις cool, δεν μπορείς. Meanwhile στην Τρία, στην καλή Τρία. Δεν έχουν το Θεό τους, ρε μαλάκα. Τους υποδέχονται με ροδοπέταλα. Λες και είναι ο Buzz Aldrin και τον Neil Armstrong που μόλις γυρίσαν από το φεγγάρι. Δηλαδή δεν παίρνει κανείς πρέφα. Δεν κατα... Α, η γυναίκα του Μενέλαου. Με εξαίρεση τον Eric Bana που όπως είπαμε είναι μονίμως, ναι, πίσω έτσι. Παιδιά, δεν μπορώ να το βλέπω μόνο, ναι, εγώ αυτό το πράγμα. Helen of Sparta. Helen of Troy. Καλώς ήρθες, Ελένη της Τρίας. Στάκα δικέ μου, περίμενε. Is it we already? Γνωρίζουμε λοιπόν τον Πρίαμο που υποδίεται ο Peter O'Toole. Νομίζω στον τελευταίο του ρόλο πριν πεθάνει. Τίμιο. Ωραίος Πρίαμος. Φυλάει σταυρωτά πάρα πολύ κόσμο και πολύ αργά. Φυλάει γεροντίστιχα. Δεν διαρκεί. Το φιλί διαρκεί. Είναι τέτοια, είναι, κατάλαβες. Της γιαγιάς του Φίλιππ, ναι, 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 δεν το θες. Μας δείχνει και τη γυναίκα και το μωρό του Eric Bana. Too soon ταινία, too soon, δεν έπρεπε να το δω τώρα. Ήταν λίγο πιο μετά. Μήνα εσύ, το κάνει και πιο μετά, ρε παιδί. Μας δείχνει τις φωτογραφίες των παιδιών του συνέχεια ο Έκτορας σε αυτή την ταινία και καλά κάνει. Τα stakes πρέπει να είναι ψηλά. Οπότε σίγουρο ότι τα τείχη είναι υπέρ αρκετά για να κρατήσουν πίσω την ελληνική λέλαπα, Βαγγέλη. Λένε στην πουτσα μας, ετοιμαζόμαστε για πολιορκία. Μα ξέρεις, σκεφτόμουν. Σίγουρα θα υπήρχαν κάποιοι εκεί που θα προσπαθούσαν να δολοφονήσουν τον Μπάρι κάθε μέρα και λεφτά. Ναι, ρε φίλε. Σκέφτομαι όλοι οι σιδεράδες που βλέπεις αυτά τα πλάνα θα είναι έτσι. Καλά δεν περνάγαμε, ρε μαλακά. Ωραία δεν ήταν. Καλά δεν ήταν. Στη γαμάτη την Τρία. Ωραία δεν ήμασταν, ρε μαλακά, Πάρι. Και εδώ είναι που σκάνε και κάτι ορθόδοξοι παπάδες, ρε μαλακά. Ναι, δεν ξέρω. Λες και είμαστε στην Ιερουσαλήμ ξαφνικά. Γενικά το production design, η αισθητική της ταινίας είναι άρτια, έχω να πω. Πραγματικά φανταστήκανε μια πολύ ωραία Τρία. Τα σκηνικά και τα κουστούμια δένουν πάρα πολύ με εξαίρεση αυτούς τους παπάδες. Μια σύντομη διακοπή, όπως ξέρω.
ξέρετε, παιδιά, έχουμε και Patreon. Μπορείτε να στηρίξετε αυτή την εκπομπή απευθείας, χωρίς να χρειάζεται να μεσολαβούν NordVPN κτλ. Δείτε το επόμενο κλιπάκι για πληροφορίες και τα ξαναλέμε πάλι σε λίγο. Θέλεις να στηρίξεις την καλύτερη εκπομπή στο σύμπαν χωρίς να τα σκάς τις πολυεθνικές? Βαρέθηκες στις κλασικές χορηγίες με link στην περιγραφή? Θέλεις να είσαι αληθινός? Τι κάνεις, ρε μαλάκα! Ναι, επικό zoom με το φακό έτσι. Τι έρχεσαι με την κάμερα σαν ένα. Άντε γάμισε εσύ, ρε μαλάκα. Άντε γάμισε. Θέλεις να είσαι αληθινός μπρο του μπρόσκαρ? Τώρα μπορείς να γίνεις εσύ χορηγός της εκπομπής. https άνω κάτω τελεία www. Όπα, κάτσε και δύο κάθετους. Κάθετος. www.patreon.com/μπρόσκαρ. Με 3 ευρώ το μήνα είσαι ανθιπομπρό. Το όνομά σου φιγουράρει περήφανο στην περιγραφή κάθε επεισοδίου. Έκρηξη! Με 5 ευρώ το μήνα γίνεσαι μπρο. Τσατάρεις με άλλους μπρο στο Discord server μας και το όνομά σου χαράσεται με αίμα στους τίτλους τέλους κάθε επεισοδίου. Μπριζόλα! Με 15 ευρώ είσαι αρχιμπρο. Προτείνεις το δικό σου recasting σε αποκλειστικό group του Discord μας και το καλύτερο μπαίνει κανονικά μέσα στο επόμενο επεισόδιο δίπλα στα recasting του Μάικιους και του Βαγγέλη. Επίσης, κάθε μήνα παίρνεις ένα δωρεάν live σχολιασμό μιας θρυλικής ταινίας από τον Μάικ και τον Βαγγέλη, ούτως ώστε να την δεις παρέα με τα παιδιά. Καθώς και αποκλειστικό behind the scenes υλικό. Μουστάκι! Με 100 ευρώ γίνεσαι Big Fat Super Mega Bro. Εκτός από όλα τα παραπάνω perks, σου στέλνουμε δωρεάν ένα merch κάθε μήνα. Και στα άδυτα του Discord μας τσατάρεις απευθείας με Μάικιους και Βαγγέλη, όπου αποφασίζετε μαζί ταινίες που θα γίνουν μελλοντικά επεισόδια. Μπαζούκα, πύραυλος και άλλη έκρηξη. Και τέλος, με 1000 ευρώ μπαίνεις στην κατηγορία Μάμεν. Είπαμε να στηρίξεις, αλλά εσύ το γάμισες και ψόφισε. Λοιπόν, έχεις όλα τα προηγούμενα perks, συν ακόμα ένα. Αν δώσεις ένα χιλιάρικο, κάνουμε κυριολεκτικά όποια ταινία μας πεις. Είδες, κάναμε λάνθιμο, δεν λέμε ψέματα. Πλείς μην προτείνεις λάνθιμο. Μπες τώρα στο patreon.com/μπρόσκαρ, διάλεξε το δικό σου επίπεδο στήριξης και γίνε μέλος του Bro Army σήμερα. Και αυτό το link είναι στην περιγραφή. Όλα τα link στην περιγραφή. Από link η περιγραφή ή τίποτα άλλο. Είναι τέτοια η περιγραφή από τα link. Δηλαδή, Χριστέ μου. Ήρθε και η παραγγελία, συνεχίζουμε. Κατού η απόβαση της Νορμανδίας, αρχαιότητα version. Αυτό το πλάνο ήταν και στο τρέιλερ και όταν το είχαμε δει ήμασταν... Και μ' αρέσει που κάνει zoom out και είναι όλες οι τρίρες. Ναι! Και είναι και μία μπροστά. Οι μυρμηδόνες. Οι οποίοι είναι έτσι μαλάκα. Και ο Αχιλλέας είναι μπροστά. Μαλάκα, πώς δεν κολυμπάει μπροστά την τρίρα. Πραγματικά. Μα ο Αχιλλέας πρέπει να σέρνει το καράβι με ένα σκηνή, γι' αυτό πάει τόσο γρήγορα. Δεν είναι first. 100% να μην του κλέψει κανένα τη δόξα. Μάμεντ. My brothers of the sword. I'd rather fight beside you than any army of thousands. Ωραία λεπτομέρεια, οι μυρμηδόνες φοράνε μαύρες στολές. Ναι, είναι κομπρακάι. Όντως οι μυρμηδόνες φορούσαν μαύρες στολές. Αν ναι, 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 ναι. Κομπρακάι και στο βιβλίο. Ναι. Και εδώ, φίλε, είναι η αγαπημένη μου ατάκα και πολλών άλλων. Αλίμονο. Αυτό που κάναμε και στο intro. Let no man forget how menacing we are. We are lions. Ο Αχιλλέας μπροστά να βγάζει ένα πολύ μικρό και συνοπτικό αλλά δυνατό. Μαλάκα, μπορεί να είναι η καλύτερη ομιλία αυτού του μήκου συγκεκριμένα. Ένα σφινάκι που πάει κατευθείαν. Άλλη τέτοια short and sweet ομιλία είχε το Pacific Rim. Today we are canceling the apocalypse. Ωραίες οι short and sweet ομιλίες, δεν είναι κακές. Σφαλιάρες είναι. Do you know what's there? Waiting. Beyond that beach. Immortality. Take it. It's yours. Είναι το κίνητρο του Αχιλλέα και ταυτόχρονα η θεματική της ταινίας. Ακριβώς. Και τους καβλώνει τρελά, βαλά, και τους βλέπεις οι μυρμηδόνες. Ναι, ρε, είναι τρελαμένοι. Ο λουτένεν του Αχιλλέα που είναι ολοχαγός, είναι ο λουτένεν του Λεωνάιντας. Με τα υπέροχα ατσάλινα γαλάζια μάτια του, μαλάκα. Τι ωραίο βλέμμα που έχει αυτός ο ηθοποιός. Σκάει ωραίο κοντινό του καραβιού που κατεβαίνει στην άμμο. Να πούμε props στον Brad Pitt. Μαλάκα, είδες από πίδι, ξέρει. Ναι, ρε, τι φάση ο man. Γενικά, μαλάκα, ο Brad Pitt και ο Eric Bana σε αυτή την ταινία, στα μισά πλάνα του making of, είναι με δεμένα χέρια, δεμένα πόδια. Σακατευτήκανε, μαλάκα, σαν την ταινία. Τα δώσανε όλα. Πιο πίσω ο Αγαμέμνονας λέει... He's going to take the beach of Troy with 50 men. Ναι! Ντα! Τα σλου! Ωραία χορογραφία. Σαν βούτυρο του κόβουν, δεν ξέρω πώς να το πω. Ναι, μαλάκα. Και ο Αχιλλέας φαίνεται προφανώς ότι είναι σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο fighting style. Ναι. Πρώτον, δεν πολεμάει όπως όλοι οι υπόλοιποι. Δεν πολεμάει γεωμετρικά. Πολεμάει τελείως flow, σαν αυτό που είδαμε στην αρχή. Ναι. Είναι σαν ημίθεος, ρε παιδί μου, και τον βλέπουν και αυτοί σαν ημίθεος. Συνέχεια. Τι καβλωτικές σκηνές, μαλάκα, που σφάζει ο Αχιλλέας και από πίσω ακούς. Κυριολεκτικά το hype. Ωραίες λεπτομέρειες που βάζει πολύ με ωραίο. Την ασπίδα στην πλάτη. Πάρα πολύ. Αυτή η signature move που την περιστρέφει. Χωρίς κανένα λόγο, δεν χρειάζεται, αλλά δεν μας νοιάζει. Και η βία σε αυτή την ταινία δεν είναι όπως τον τελευταίο σαμουράι, φίλε Βαγγέλη. Όχι.
Είναι κατάλληλη για άνω των 18. Ναι. Είχαμε κούκλες αυτή την ταινία. Είχαμε squibs, είχαμε σύριγγες με ψεύτικο αίμα. Να πετάγε, πίδακες αίματος. Έχει ένα ωραίο headshot με ένα ακόντιο μαλάκα. Στον τοξαπαδρύ που του βγαίνει από πίσω. Damn. Η ταινία δεν κάνει glorify τη βία ή κάτι τέτοιο. Όντως σου δείχνει ότι είναι brutal. Είναι λίγο. Μη σου πω ότι κάνει το αντίθετο. Και όντως ρε φίλε, νομίζω ότι αυτή η εποχή, η εποχή του χαλκού, να πούμε, μαλάκα. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι όλα αυτά τα πράγματα. Χαλκός είναι το καλύτερο μέταλλο που έχουμε. Συνέβαινα στην εποχή πριν μάθουμε να λιώνουμε σίδηρο. Είχαμε αυτοκρατορίες και παγκόσμιο εμπόριο. Είναι πάρα πολύ περίεργο, φίλε. Anyway, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ένα χτύπημα από χάλκινο σπαθί δεν είναι σαν χτύπημα από κατάνα που θα στο κόψει κλίμα. Όχι, όχι. Θα στο θρηματίσει, θα είναι βάρβαρο. Είναι κάτι να μην σε κόψουμε και κάταγμα. Λιώσιμο, ρε παιδί μου. Και εδώ είναι η δική μου αγαπημένη ατάκα. Α, ποια είναι. Να σου πω. Μεταφερόμαστε σε ένα από τα καράβια που έχουν μείνει πίσω. Συγκεκριμένα στο καράβι του Έαντα. Yeah. Τον αγαπάω τον Έαντα. Ωραία φιγούρα Έαντα. Ο αγαπημένος μου beat character της ταινίας. Έχει και το signature οπλάκι του, μια βαριοπούλα στην ουσία. Ένα μόουλ. Ρίχνει άλογα με ανάποδα χαστούκια με την ασπίδα του, αλλά και είναι θεός. I am Ajax, breaker of stones. Look upon me and despair. Look upon me and despair! Ναι, κάνει φορέ taunting. Άμα παίζαμε τρία μικρή, κλασικά θα είμαστε παίζαμε μικρή. Εγώ θα διάλεγα τον Έαντα. Δεν μου πάει, το ξέρω. Όχι. Αλλά θα διάλεγα τον Έαντα. Κλασικά θα μου φορτώναν τον Οδυσσέα ή τον Ντονατέλο. Παραμυθείτε! Είναι λοιπόν ο Έαντα, μπριζωμένο μαλάκα μέχρι αηδία. Θέλει να κατακτήσει όλη την τρία μόνο του. Αρνούμε! Greeks are dying. Αυτή είναι η αγαπημένη μου ατάκα, μαλάκα, που κυριολεκτικά πάει δίπλα σε έναν από αυτού που τραβάνε κουπί. Ο οποίο δεν είναι και τσίχλα. Ναι, τον ξεριζώνει. Και λέει την ατακάρα. Τραβήξτε κουπί πιο γρήγορα, σκυλιά. Πεθαίνουν Έλληνες. Και είμαι μαλάκα. Α, εδώ πάλι ξέρεις, το σινεμά βαράει τατουάζ. Την τουρκική σημαία σπάει από ένα F-16 και όλα τα γνωστά. Σκάνε και οι Τρόες με τα άλογα που ο αρχηγός είναι ο Έκτορας. Ωραία λεπτομέρεια, οι ασπίδες πίσω που είναι σαν μισέλι, να το πω έτσι. Έχουν ένα κενό, ναι. Γιατί μπλάτε το άλογο. Ναι. Εκεί ο Χιλέας τους υποδέχεται. Όπως είπαμε πριν, με ένα ακόντιο. Σωστά. Πολύ ωραία η φόρμα του Brad Pitt στη ρήψη που ρίχνει το ακόντιο και μετά κάθεται έτσι. Ναι. Σαν το δισκοβόλο του ήρωνα. Και εκείνη η πρώτη επαφή του Έκτορα με τον Αχιλέα. Βλέπει το ακόντιο και είπα, what the fuck. Υποτίθεται ότι το έριξε από 500 μέτρα, ξέρω εγώ, 300. Μου λένε τα μάτια, δεν είναι. Έχουν αφιερώσει και σκηνή πιο μετά στην ταινία που διηγείται στη γυναίκα του σε κάποιον λύση. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια ρηπή. Ναι, δεν το λέει στους στρατηγούς, το λέει όταν είναι μόνος του με τη γυναίκα του. Καθώς λοιπόν έχουν φτάσει στα άλογα στο ναό του Απόλλωνα, τον έχουν χέσει και τον έχουν κατουρίσει. Ναι, έχει βεβαιωθεί όσο δεν πάει, οι ρεΐς έχουν σκοτωθεί. Έχει αποκεφαλίσει κιόλας. Το άγαλμα. Ναι, χοντρό. Ήβρις. Γενικά η ταινία ασχολείται πάρα πολύ με το πόσο ασχολούταν ο κόσμος με τη θρησκεία εκείνη την εποχή. Φρενάρει πάρα πολλές φορές για να κάνουμε τη θυσία στον τάδε Θεό και να δούμε τους Ιωνούς. Πολύ ωραία. Yes. Οι Τρόες, οι Φλόροι δεν πιστεύουν ότι γίνονται τέτοιες βρωμιές. Εμείς είμαστε σε φάση στο σινεμά. Σφάξτε τους όλους! Να τους σκοτώνουν όλους. Όσοι ήρθαν με τα άλογα πέθαναν. Ναι, τον Έκτορα. Αυτό ακριβώς. Go home, Prince. Drink some wine, make love to your wife. Tomorrow we'll have a war. Χτίζεται ο χαρακτήρας του Αχιλέα που δεν σκοτώνει τον Έκτορα εκεί, γιατί του λέει: γιατί να σκοτώσω εδώ, να μην δει κανείς το θάνατό σου. Ναι! It's too early in the day for killing princes. Αυτό που εισέπραξα εγώ. Το εισέπραξα both ways. Δηλαδή ότι άμα το σκοτώσει ο Αχιλλέας τον Έκτορα μπροστά σε κόσμο, θα κάνει χάρη και στον Έκτορα να δει ο κόσμος ότι ο Έκτορας πέθανε ηρωικά. Από το χέρι του μεγάλου Αχιλλέα, ρε παιδί μου. Okay, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Ναι, αλλά ναι. Θέλει να κάνει το σωστό marketing για να έχει στροφημία. To be fair, he did. 2023. Αυτό. Και εδώ, Βαγγέλη, είναι το fuck yeah moment μου. Είναι λοιπόν έξω από το ναό ο Αχιλλέας με τον Έκτορα και σε αυτό το διάλογο η ελληνιά του Αχιλλέα. Κορυφώνεται, ρε φίλε. Ναι, κορυφώνεται με τα εξής δύο πράγματα. Το νούμερο ένα είναι που του λέει ο Έκτορας πόσες αθώες γυναίκες θα πεθάνουν εξαιτίας αυτού του πολέμου. Και του απαντάει. Perhaps your brother can comfort them. I hear he's good at charming other men's wives. Έτσι παρηγορείς, αδερφός. Του πετάει έτσι ωραία ελληνικότα την πηχτή και μετά γίνεται μια παύση και κυριολεκτικά ο Αχιλλέας λύγει τον διάλογο όσο πιο ελληνικά γίνεται. Φίλε, εδώ είμαι πεπισμένος ότι ο Wolfgang Petersen ήταν σε φάση. Έχουμε Έλληνα εδώ στο πλατό. Θέλουμε έναν Έλληνα να ναι, μου πει. Να μας πει ποιο είναι το πιο έτσι ασεβές παύλα ηρωνικό, ρε παιδί μου. Το πιο slang να διώξει κάποιον. Σε αυτό το σινεμά ζει το κράβγαζε, μαλάκα. Ανάψαμε καπνογόνα. Τέλειο.
Η απόβαση λοιπόν στέφθηκε με επιτυχία. Έχουμε κλασικό πλάνο στρατιώτη Ράιν που είμαστε από μακριά. Ναι, μπράβο, ρε παιδί μου. Πάλι να πούμε τα λεφτά είναι στην οθόνη, παιδιά. Έτσι εξυπακούεται. Δεν ξέρω. Καμία φτιάξανε κανονικές τρίρες τώρα. Ναι, μαλάκα. Το σκηνικό της πύλης της Τρίας είναι 100% αληθινό. Η ταινία έχει 1500 κομπάρσους. Θα τα δούμε και αργότερα, αλλά holy fuck τα λεφτά είναι στην οθόνη σε αυτήν την ταινία. Στη συνέχεια είμαστε στη σκηνή του Αχιλέα, η οποία είναι και λίγο πέρα πέρα ανοιχτή. Ξεκινήσει το τέλος της παραλίας. Ναι, ρε, δεν θέλω να το με τους πολίτες. Όχι, ρε, μαλάκα τώρα με την πλέμπα. Τελευταίο φρανείο στην ουσία. Ναι, 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 μπαίνει μέσα και βλέπει μαζί με τα Spoils of War, τα λάφυρα. Είναι και ένα λάφυρο που λέγεται Βρυσίδα. Είναι στο ίδιο πλάνο, ξεκάθαρα. Επιτυδευμένο πλάνο του σκηνοθέτη. Δεν είναι δίπλα. Εκεί έχουμε και τον Brad Pitt να τσιτσιδώνεται, ναι. Και όλο το αντρικό κοινό να ανασκουμπώνεται. Ρίξαμε ζακέτες πάνω μας και ήμασταν και 20χρονοι, έτσι. Ναι. Δεν είμαστε τώρα. Ναι, είμαστε στα 40 μας. Το V του Brad Pitt εδώ ήταν σαν το δικέφαλό μας. Εντάξει. Δεν ξέραμε ότι το V εδώ μπορεί να φτάσει σε τέτοια επίπεδα πρεξίματος. We have achieved peak Brad Pitt, παιδιά, σε αυτήν την ταινία. Δέρνει, γαμάει, έχει σωματάρα, έχει βλέμμα, είναι έχει διάσκος, look. Έχει λεφτά, έχει πτά. Fuck me. Άσε και κάτι για μας, ρε μαλάκα, Brad Pitt, χωρίς πλάκα. Are you afraid, Pesaeus? Λένε κάτι εδώ πέρα, είναι η πρώτη τους γνωριμία, ρε παιδί μου, όπου στην ουσία είναι η αρχή του arc της σχέσης. Μιχαλή, να σου πω κάτι. Λένε, δεν ξέρω γιατί όλοι οι άντρες γυναίκες κοιτάμε τον Brad Pitt. Ναι, γι' αυτό έλεγα μπας και θυμώσουν κάτι. Όχι, γιατί δεν παρακολουθούσε. Ακόμα και τώρα κοίταγα τον Brad Pitt. Οπότε, καπάκια, μεταφερόμαστε στην σκηνή Παύλα Αρχηγείο του Αγαμέμνουνα, η οποία είναι ένα καράβι. Τέλειο. Έχουν κάνει το καράβι και το έχουν κάνει σκηνή. Πάρα πολύ ωραία. Έχουν κάνει καράβι το φεγγάρι, θα λέγει κανείς. Sure, όπου όλοι γλύφουν εκεί πέρα οι σφουγκοκολάροι Βαγγέλη του Αγαμέμνουνα, του δίνουν δώρα. Πόσο αστείο. Μα του δίνουν δώρα και του λένε συγχαρητήρια για την νίκη σου. Όταν μπαίνει ο Αχιλλέας μέσα στη σκηνή, ανταλλάζουν κάτι βλέμματα με τον Οδυσσέα. Και ο Οδυσσέας. War is young men dying and old men talking. Ενώ έχει πολύ λίγες ατάκες, κάθε ατάκα του είναι για να δημιουργήσει μια κατάσταση μετά. Let Achilles fight for honor. Let Agamemnon fight for power and let the gods decide which man to glorify. Γενικά, ρε φίλε, ο Οδυσσέας είναι σε πάρα πάρα πολύ λίγες σκηνές αυτή την ταινία, αλλά την προχωράει. We stay here for the right reasons. To protect Greece, not your pride. We need you back. The men need you. Ναι, την προχωράει πάρα πολύ. Δηλαδή, αν δεν ήξερα την Ιλιάδα στο ότι είμαι Αμερικανάκι και βλέπω την ταινία, είμαι σε φάση. Ξέρεις ποιος μ' άρεσε, ρε φίλε. Αυτός ο Οδυσσέας που ήταν σε 2-3 σκηνές είναι τέτοιου είδους χαρακτήρας. Είναι βάθος γραφής απλά. Πολύ ωραίο. Αλλά ως κλασικό μου νόπανο Αγαμέμνονας έχει απαγάγει τη βρύση. Εντάξει, ξέρει. Έχει κόμπλεξ κατωτερότητας και θέλει με κάποιο τρόπο να δείξει ότι ελέγχει τον Αχιλλέα και έχει το πάνω χέρι. No argument with you, brothers, but if you don't release her, you'll never see home again. Ο Αχιλλέας δεν χάνει χρόνο, είναι σε φάση αδέρφια, no hard feelings, αλλά. Και είναι έτσι. Δεν τους κοιτάει καν, κοιτάει κάτω. Εκεί η φρουρή πρέπει να είναι ο ορισμός του μπρος, γκρεμός και πίσω ρεύμα. Είναι η φάση τώρα, ναι, κάνω defect. Τι πάω με τους τρώες. Τι κάνω, δεν ξέρω. Κολυμπάω πίσω, τι κάνω. Αλλά ο Αχιλλέας αναγκάζεται να υποχωρήσει. Μ' αρέσει που τον βρίζει βγαίνοντας. You sack of wine! Sack of wine! Και αποφασίζει να μην πολεμήσει ούτε ο ίδιος ούτε οι Μυρμιδόνες. Ναι, κατεβαίνουν σε απεργία. Glaucus. You have fought with me for 40 years. Can we win this war? Πίσω στην Τρία κάνουμε ένα συμβούλιο. Μαλάκα, το συμβούλιο της τρέλας. Θυμάμαι, ξεκινάει και είναι ο Μάντης και λέει. I spoke with two farmers today. They saw an eagle. Είδα δύο αετούς να πετούν με ένα φίδι στο στόμα. Αυτό σημαίνει νίκη. Και όλοι γύρω είναι σε φάση. Το ότι χάσαμε ήδη ένα ναό. Δεν το παρόμε σαν παράγοντα σε τίποτα εδώ. Από δύο καράβια τα κάνω αυτό, by the way. Και έχουν έρθει άλλα 600. You want to plan a strategy based on bird signs. Hector show respect. Ο Έκτορας είναι αυτή τη στιγμή ο ένας άντρας ο οποίος έχει βγει με μια παρέα γυναικών και ξεκινάνε συζήτηση για ζώδια. Ναι. Είναι σε φάση. Δεν ξέρω τι κάνω εδώ. Δεν μπορεί κανένας να με το βλέπει. There won't be a war. Και πετάγεται και ο Πάρης. Ο Πάρης, ο παπάρης. Θα το πάρω πάνω μου, παιδιά. Το ξύπνησα. Με τον πρόγονο του Λεωνίδα. Θα μονομαχήσω, οκ. Okay? Αυτό θα κάνω. Μονομάχησε και με το Κθούλινο, μαλάκα, τι να σου πω. Αυτά γιατί δεν θα σκεφτόσουν όταν ήσουν στη Σπάρτη. Κάντε το, κύριε Αρχίδη. Tomorrow morning I will challenge Menelaus for the right to Helen. Have a dad. Ευχαριστώ. Πραγματικά ευχαριστώ. Και επιτέλους είμαστε στην κεντρική σκηνή της ταινίας. Είμαστε έξω από την πύλη, παραταγμένος στρατός. Οι ευγενείς της Τρίας είναι πάνω στα θεωρία, στον επισήμων. Οπότε σκάνε εκεί πέρα για τις διαπραγματεύσεις. I see you're not hiding behind your high walls. Ο Αγαμέμνονας, σούπερ ηρωνικός και αυθάδης, ναι, όπως ναι, πάντα, ναι. Πάντα έχει ένα, με αυτό το υφάκι. Όπως θέλουμε, όπως τον αγαπήσαμε. Έτσι ακριβώς. Troy must submit to my command to fight for me. Whenever I call. Θα γίνεις προτεκτοράτον. Ναι, αυτό. Στην ουσία. Και κύριε φίλε, για πρώτη φορά ο Μενέλαος εκφράζεται. What son of a king would accept a man's hospitality? Eat his food, drink his wine, and then steal his wife in the middle of the night. Ποιος πρίγκιπας, ρε Αρχίδη, θα ατιμούσε έτσι τη θέση του.
Και μ' αρέσει. Δεν έχει άδικο, ρε φίλε, παρόλο που είναι ο κακός της ταινίας. Γενικά, να το πούμε αυτό. Η ταινία, εντάξει, πέρα από το ελληνικό κοινό που προφανώς είμαστε με τους Έλληνες κλπ. Έχει ένα Game of Thrones αντιμετώπιση. Ότι έχει σεβαστούς ανθρώπους και από τις δύο πλευρές. Ναι, ναι, ναι. Οπότε δέχονται με μια τσατσιά εκεί τη μονομαχία, λέει δεν γαμιέται, εντάξει. Let me kill him. When he's lying in the dust, give the signal to attack, you'll have your city. Κλασική Ελληνάρες, μαλάκα, έτσι. Θα βρούμε δικαιολογία. Δικαιολογήσαμε πρώτοι. Θα τα βρούμε μετά, μην αγχωθεί, από Δευτέρα. Οπότε ξεκινάει η πρώτη από τις δύο επικές μονομαχίες αυτής της ταινίας, Βαγγέλη, όπου δύο αντίπαλοι είναι πραγματικά evenly matched. What? Είναι μια προοικονομία για την επική μονομαχία του Αχιλέα και του Έκτορα. Όχι, είναι πύλη not της μονομαχίας του Έκτορα με τον Αχιλέα. Και έχουν πει ότι ο Πάρης δεν έχει πολεμήσει ποτέ στη ζωή του. Tell me, little brother. Have you ever killed a man? No. Και ο Μενέλαος είναι γέρος, το οποίο εκείνη την εποχή ναι. ήταν ατού. Σημαίνει ότι έχει ζήσει σε πολλές μάχες. Όλη αυτή η αντίθεση είναι προφανώς αποτυπωμένη στα βλέμματα των ηθοποιών. Ο τρόμος του Ορλάντο Μπλουμ είναι υπέροχος, να το πούμε αυτό. Props του Ορλάντο Μπλουμ. Και ο δεύτερος τρόπος που φαίνεται πάρα πολύ έμπρακτα είναι με αυτό το υπέροχο πλάνο. Γέλιο ασπίδα. Ξέρεις τι μου άρεσε εδώ. Δείχνει πώς κάνει εξάσκηση αυτή τη σύνθετη τεχνική που θα χρησιμοποιήσει για να σκοτώσει τον Μπάρι. Είναι αυτός μύγα. Πώς διώχνουμε μύγες. Α, έτσι, ναι, εντάξει. Κούι, το έχω. Ξεκινάει η μονομαχία. Ας πούμε ότι ξεκινάει κάτι. Τελειώνει η μονομαχία. Αυτό, δηλαδή. Αλλά και τη σφυροκόπημα ήταν αυτό στην αρχή. Πρέσει τον γλεντάει. Του ρίχνει κάτι σφαλιάρες. Ναι. Και παράλληλα, ο Θεός ο Μπράιν Κόξ είναι στην άκρη και απλά γελάει σε φάση. Οπότε ο Πάρης. Σαν σωστός πολεμιστής και άντρας, τρέχει στα πόδια του αδερφού του. Μαλάκα πιάνεται από τα φουστάνια του αδερφού του, πραγματικά. Και ο Μενέλαος γυρνάει στην Ελένη και πάλι. Δεν τον αδικό. Is this what you left me for? Πολύ αληθινή αντρική ατάκα. Γι' αυτόν με παράτησες. Τέλειο. Πάει λοιπόν ο Μενέλαος να αποτελειώσει τη δουλειά. Λεπτομέρεια. Πάρα πολύ ωραίο ηχητικό εφέ όταν ναι. τραβάει το σπαθί πίσω που ακούς το. Το υφάσμα. Παιδιά, φοβερό. Το sound design αυτής της ταινίας είναι καταπληκτικό. Την τρία, άμα τη δείτε, δανειστείτε τα καλύτερα ακουστικά που μπορείτε να βρείτε και δείτε την με αυτά τα ακουστικά, παιδιά. Δεν θα το μετανιώσετε. Όχι άμα, όταν τη δείτε. Ναι, όταν βασικά αυτό. Ευχαριστώ, Βαγγέλη. Βούτυρο στο ψωμί του αγαμένου να θάνατο του αδερφού του. The Trojans have violated the agreement. Fight! Prepare for battle! Πώς δεν είπε αυτό. Οπότε ξεκινάει. Η μάχη, τεράστια επίθεση. Ωραία μάχη. Η φάση που συγκρούονται και βλέπεις κόσμο να πηδάει από ναι, πάνω. Τρομερή. Μπάχαλο, έτσι. Είναι ένα πλάνο μαλάκα που τα κόντια είναι σαν οδοντογλυφίδες. Μπράβο, φίλε. Αυτό που λέγαμε. Σαν να έχεις ρίξει οδοντογλυφίδες στο τραπέζι. Και πρόψη την ταινία, μαλάκα δεν το είπαμε γιατί όντως το κάνουν τόσο καλά που περνάει υπόγεια. Μπράβο, παιδιά που δεν κάνατε με σπαθιά την ταινία. Όλοι οι κασκαντέρ του Χόλιγουντ είναι εκπαιδευμένοι στο σπαθί. Δόρυ και ασπίδα, ρε φίλε, δεν κάνει κανείς. Και υπάρχει λόγος. Το δόρυ και ασπίδα, σαν χορογραφία. Είναι δύσκολο. Είναι awkward, ρε φίλε. Για να κάνεις εντυπωσιακή και γρήγορη και κινητική χορογραφία. Τεράστιο respect στους stunt coordinators που εφήβραν τρόπους να φαίνεται η μάχη με δόρυ ωραία στην οθόνη. Γιατί τότε το δόρυ ήταν το νούμερο ένα όπλο. Αυτό ήθελα να πω. Πόσο γνωρίζω, το ξύφος το τραβόγανε άμα έχαναν το δόρυ. Για αστική μάχη ήταν περισσότερο το ξύφος. Μπράβο. Ή άμα έχαναν το δόρυ. Ναι, 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 ακριβώς αυτό. Μέχρι το πολυβόλο, το πιο αποτελεσματικό όπλο στην ιστορία ήταν το δόρυ, παιδιά, έτσι, ναι. Νοέντας. Πάλι μοιράζει ανάποδες και ρίχνει άλογα κάτω, σπάει κρανία. Τις παίζει με τον Έκτορα. Ναι, είναι mini boss. Είναι στην ουσία το mini bossάκι του Έκτορα. Τι ωραία κινησούλα που κάνει κάποια στιγμή ο Έντας. Του κόβει το σπαθί και του το φοράει έτσι πίσω από την πλάτη. Ναι, και το ωραία, ωραία το μερίουλα. Καπάκι ο Έκτορας έχει πέσει κάτω. Ο Έντας πάει να του ρίξει μία με το σφυρί του. Βάζει ασπίδα και έχει πλάνο πίσω από την ασπίδα. Τέλειο. Αλλά τελικά τον σκοτώνει. Ναι. Τσάτσικα έχω να πω. Εντάξει, αλλά. Εντάξει, κοίτα, okay. Έπρεπε να πάρει και ένα σοβαρό κύλο Έκτορας. Για να καταλάβουμε ότι είναι δυνατό. Ναι, ναι. Ψυχώνονται λοιπόν οι συμπατριώτες του, το οποίο όντως μαλάκα συνέβαινε στις μάχες τότε. Κάνουν την κλασική τακτική, το πιο ρεαλιστικό κομμάτι της ταινίας όσον αφορά τις αρχαιοελληνικές μάχες. Σπρώξε, σκοντάφτει ο κόσμος στα πτώματα κάτω, πέφτει. Κάρφωσε. Επόμενο. Yeah. Πάλι πολύ ωραία κοντινά της ταινίας. Καρφώνονται κεφάλια, δόρια, διαπερνάνε πύχης. Ωραία ρόζο μίχλι Κένεντι παντού. Έχουν έτσι το pink mist με τους μυρμηδόνες να είναι σε ένα λόφο. Με τα πολιτικά. Ήταν σαν να κάνει κάποια δεξίωση και να ξέρω φασαρία. Για κάτσε να δούμε. Παρακολουθούν τη μάχη, ξέρω εγώ. Ο Αχιλέας και ο Οδυσσέας είναι έξω φρενών. Get him in line! Get the man! Back! Into line! Get back into lines! Εκεί να πούμε οι Τρόες έχουν γαμίσει. Ναι, μπράβο, έχει θριαμβευτική μουσική ταινία. Οπότε οι Έλληνες στο κοινό μας σε φάση. Προς τι αυτή η μουσική, δεν καταλαβαίνω. Έχουμε πάνω λεθρία εδώ. Δεν το είδανε στο μοντάζ αυτό. Τι φάση. Send an emissary to the Greeks. Tell them they can collect their dead. But they have done the same for us. Όχι. Και.
Λίγο αργότερα λοιπόν στη σκηνή του Αχιλέα του έχουν δώσει πίσω την Βρυσίδα, μπα και τον πείσει να πολεμήσει. Γιατί του θέλουν του Μυρμιδόνε. Όλοι είδαμε τι γίνεται χωρί αυτού. Ωραία στιγμή μεταξύ των ηθοποιών που πάει ο Αχιλέας να την καθαρίσει και είναι σε φάση αγάμισου. Αγάμισε εσύ! And you, why did you choose to love a god? I think you'll find the romance. Και εδώ έχουμε ένα διάλογο που ασχολείται με το δεύτερο μεγάλο θύμα, ας πούμε, της ταινίας, πέρα από την υστεροφημία, που είναι η σύγκρουση μεταξύ των θρήσκων ανθρώπων αυτού του κόσμου και των κοινικών ανθρώπων αυτού του κόσμου. Το είχαμε και πιο πριν στο συμβούλιο μεταξύ του Μάντι της Τρίας και του Έκτορα. Εδώ είναι ακόμα πιο έντονο. Το ζουμί στην ουσία είναι αυτή η ατάκα εδώ πέρα που λέει ο Αχιλλέας. Αυτό φιλοσοφικά έχει υποθεί γενικά ανά τους αιώνες. Yeah. Ακόμα και ο Τόλκιν έπαιξε με αυτό το μοτίβο, όπου οι άνθρωποι που δεν είναι αθάνατοι σε σχέση με τα ξωτικά και τους νάνους είναι οι Get Shit Done φίλοι. Yeah. Γιατί... όντως φέρονται σε κάθε μέρα, λες και είναι η τελευταία τους. Γι' αυτό και κάνουν πράγματα. Αυτό, γιατί λέει ουσιαστικά ο θάνατος είναι αυτός που δίνει σκοπό στη ζωή. Κίνητρο. Γίνεται εκεί μια παρεξήγηση, δεν ξέρω και εγώ τι. Παλεύουνε, ας το πούμε. Έχουμε μια σκηνή τύπου Sean Connery, James Bond. No! Yes! Οπότε γίνεται η σχορή. Η σγορή, τέλος πάντων, σε κάποιο υπολογιστικό σύστημα. Στην Βρυσίδα, στο υπολογιστικό σύστημα συγκεκριμένα. Και εκπληκτικός ρεαλισμός. Έχω να πω τη ταινία, διότι έχει ρίξει το γαμισάκι του Αχιλλέας, έχει ηρεμήσει ρε παιδί μου, έχει βγάλει το δηλητήριο από μέσα του και την άλλη μέρα βγαίνει από τη σκηνή, χαμογελάκι, αέρινα ρούχα και τι λέει. Start loading the ship. We're going home. Παιδιά, δεν ξέρω καν γιατί πολεμάγαμε. Ιστεροθυμία, what is this? Και να πω εδώ πέρα με αφορμή, δεν το παρουσιάζει η ταινία σαν theme, θα το παρουσιάσω εγώ, η πραγματικά ασταμάτητη ειρηνευτική δύναμη που λέγεται γυναίκα. Ναι. Η άγρια δύση, ξέρετε πώς σταμάτησε να γίνει άγρια? Στείλανε γυναίκες, κυριολεκτικά. Οι εκκλησίες και οι δήμοι στις ανατολικές πολιτείες ήταν σε φάση πρέπει να κάνουμε κάτι. Θα στείλουμε γυναίκες, να τους παντρέψουμε, να σταματήσουν να μονομαχούν για να σκοτώνονται. Να ερωτευτούν, να πούνε δεν πολεμάω. Και όντως αυτό έγινε. Πίσω λοιπόν στην Τρία και στο Συμβούλιο. If we attack their ships, we will unify them. Yesterday the Greeks underestimated us. Αλλά φυσικά και το Μάντις εκεί και λέει τις πίπες του, ξέρω εγώ. Πάλι είδε κάτι λιοντάρια να κατασπαράζουν ένα γρίπα στην Πανσέλινο. Οπότε λίγο πριν ξημερώσει, όσο μας δείχνει τον Αχιλλέα με τη Βρυσίδα αγκαλίτσα στη σκηνή, η τύπησε το μεταξύ μέχρι πριν 2 ώρες τον έφτυνε. Ναι. Αλλά τώρα ξέρεις το, βούτυξε τα δαχτυλάκια στο μέλι που λέγεται Brad Pitt. Και δεν σταματάει. Με το που σκάνε ωραία φλεγόμενα βέλη ρε παιδί μου από πάνω. Η παραλία έχει ένα ανάχωμα. Είναι κατηφορική. Μπράβο, ναι. Ωραία τακτική εκεί πέρα. Ωραίο. Με τις μπάλες από άχυρο ρε παιδί μου, και πίσα. Να πούμε πάλι, όλο αυτό είναι αληθινό παιδιά. Οι φλεγόμενες μπάλες είναι 100% αληθινές, τα φλεγόμενα βέλη είναι αληθινά. Α, τους πετάγανε χαρτινά βέλη. Είχανε εφεύρει για την ταινία, κάτι κανόνια, βάζανε μέσα χαρτονένια βέλη, πθουνκ, και έτσι πετάει βέλη. Αφού λοιπόν έχουν σπείρει τον πανικό στο camp. Αού! Ναι. Ωραίο. Fear Tactics. Δεν βλέπουνε, ακούνε τον ήχο. Παράλληλα έχει ξημερώσει σιγά σιγά. Ναι, αρχίζει και χαράζει. Μαλακα, τι εφιάλτης είναι αυτός για να το γυρίσει γαμώ την πουτάνα. Έχουμε μπάλες φλεγόμενες, έχουμε ένα τεράστιο ανηφορικό λόφο, 800 κομπάρσους, 10 stand coordinators και δεν πρέπει να το γυρίσουμε στο σκοτάδι. Πρέπει να το γυρίσουμε σε συνεχώς μεταβαλλόμενο φως με τρέλα. Τη σωστή σειρά τρέλα. Για να προλάβουμε το. Και αν δεν πετύχει, προφανώς πάμε σε 24 ώρες. Την άλλη μέρα, ακριβώς, ναι. Jesus Christ. Μπράβο, Πίτερσεν. Συγχαρητήρια, έχω να πω. Αυτό λέγει κανένα logistics. Αυτό μπορεί να ξεκινήσει να γυρίσετε την πρώτη μέρα του γυρισμάτου. Είναι πώς θα κάνεις το πρόγραμμα, μαλάκα. Ναι, πραγματικά. Βιομηχανία, ρε φίλε, θεάματος. Πραγματικά. Βιομηχανία, όνομα και πράγμα. Και εκεί που οι Έλληνες τρώνε την πίκρα τους γιατί είναι ακουροξυπνημένοι. Βλέπουμε να σκάει ο Αχιλλέας και οι Μυρμιδόνες. Και όλοι οι Έλληνες. Μετριώνται λοιπόν με τον Έκτορα, κάποια στιγμή συναντιούνται στο πεδίο της μάχης. Όλοι σταματάνε να παλεύουν. Ναι, ακριβώς. Κάνουν κύκλο μαλακά. Είναι ξύλο στο προάβλιο. Γιατί ξέρουν ότι αυτό θα κρίνει τη μάχη γενικότερα. Με συνοπτικές σχετικά διαδικασίες όμως, ο Έκτορας νικάει τον Αχιλλέα. Τι ωραίο προσθέτικ. Τι ωραία πληγή μαλακά. Ανάβλιζε, μα γκαντέ μου. Μπράβο, μπράβο στα παιδιά. Α, να πούμε και τη λεπτομέρεια ότι δεν είναι ο Αχιλλέας προφανώς. Μπράβο αυτό. Είναι οξά. Είναι οξά. Ο Πάτροκλος. Και όλοι είναι. Ω να σου γαμίσω. Το face acting του λοχαγού εκείνη την ώρα που είδε τη φάση του κάπως. Είμαι νεκρός. Ναι, είμαι νεκρός. Αυτό κάπως θα γυρίσει που είμαι ξεμένα. Είμαι αγγελιοφόρος με τα κακά μαντάτα στον Αχιλλέα, αλλά είμαι νεκρός. Πάνε λοιπόν να πούν τα κακά. Στον Αχιλλέα. Ο Αχιλλέας πάλι βγαίνει γαμιώντας με λεκεδάκι εδώ στην πετσέτα. Εκεί μου αρέσει πάρα πολύ ο Brad Pitt όπως παίζει. Ναι. Γιατί βγαίνει χαλαρός, βλέπει τους Μυρμιδόνες ότι έχουν πολεμήσει, σπάζεται γιατί έχει δώσει εντολή και το λέει. Αυστηρός με τη μία. Ναι. Ο λοχαγός λέει. Και κατευθείαν ο Αχιλλέας λέει. Πού είναι ο Πάτροκλος?
Κάνει αυτή τη φάτσα που έκανε ο Brad Pitt στο 7, στο What's in the Box. Mm. Κάνει το What's in the Box face του. Και προσπαθεί να κρατήσει πίσω τα δάκρυα και ναι, ταυτόχρονα να είναι. Γιατί η ερώτηση είναι όχι για να μάθει, είναι για να επιβεβαιώσει αυτό που ξέρει. Μαλάκα μου, είναι αυτό που έλεγε στην αρχή. Η ηθοποιή. Το τέλειο παράδειγμα αυτού που έλεγε στην αρχή. Ακριβώς. Και όταν ο Αχιλλέας Φιλ τα παίρνει κρανίο, πνίγει δύο άτομα ταυτόχρονα. Έχει τη βρυσίδα με το χεράκι και έχει και τον λοχαγό με το ποδαράκι. Ο λοχαγός δεν φίλε είναι σε φάση. Κινούταν όπως εσύ. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι αυτό το πέιο που λέγαμε πριν στο setup. Οπότε πλησιάζει η σκηνή της μεγάλης μονομαχίας. Βλέπουμε dress up μοντάζ τύπου Ράμπο ρε παιδί μου και οι δύο χαρακτήρες ταυτόχρονα. Βέβαια ο Έκτορας αποχαιρετάει και όλους τους γνωστούς του. Ναι, φυλάει τη γυναίκα και το παιδί του ρε παιδί μου. Δείχνουν και τον Μπάρι να κάνει εξάσκηση στα βέλη, προοικονομία για αργότερα. Ωραίο και το άρμα του Αχιλλέα. Είναι έτσι, ναι. Είναι σπορ, είναι πολύ λεπτούλι. Το οποίο να πούμε ότι το οδηγεί, λες και οδηγεί παπάκι καγκούρικα. Μαλάκα πάλι, Έλληνας, μαλάκα το. Ναι, είναι έτσι. Πάλι λογικά ο τύπος με το μικρόφωνο ήταν το συμβούλεψε εκεί πέρα τον Πίτερσεν. Ωραία. Όχι έτσι, τίποτα. Σκάλι μόνο Αχιλλέας στην πύλη και αρχίζει να φωνάζει. Hector! Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, να πω κάτι. Η απόσταση μεταξύ δύο Hector. Δεν φτάνει ο χρόνος μέχρι να κατέβει κάτω, ρε. Ναι, ναι, όντως. Του κάνει καθαρά σπάσιμο. Να πούμε εδώ ότι ο Αχιλλέας από πλευράς character. Στην ουσία είναι η στιγμή που όλα τα λάθη της ζωής του, όλοι οι πόνοι, όλες οι κακές επιλογές έχουν μαζευτεί και τον έχουν οδηγήσει σε αυτή τη στιγμή και τώρα όλο αυτό το φορτίο θα το ξεσπάσει σε έναν άνθρωπο. Let us pledge that the winner will allow the loser all the proper funeral rituals. Είναι η οργή ενάντια στον σεβασμό κάπως θα έλεγα. Yeah. Και το κάνει πάρα πολύ ωραία encapsulate η ατάκα. There are no pacts between lions and men. Και καπάκια που του λέει, φίλε, θα σου σκυλέψω το πτώμα. You won't have eyes tonight. Του κάνει τρελό εκφοβισμό εκεί μέσα. Ναι, θα σου γαμίσω φάση... τα μάτια του. Ναι. Ο Έκτορας είναι σε φάση, να σου πω, κλασική αρχαία μονομαχία. Έτσι, κλασική κανόνα. No, 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 my friend. Εδώ είμαστε οι Ιάπωνες στο Β' Παγκόσμιο. Εδώ Ατακάρα βγάζει το κράνος ο Αχιλλέας, το πετάει και του λέει. Now you know who you're fighting. Και ωραία, κόλπο τη ταινία να σου δείξει ότι όντως είναι αυτοί οι δύο που πολεμάνε και δεν είναι stuntman. Μαλάκα, ναι. Shit. Και εδώ δεν το φάκελο μόνο σου. Αυτό είναι το φάκελο μόνο σου. Είναι λογικό. Όλη η μάχη αυτή. Μ' αρέσει αυτή η μάχη που δεν έχει έντονη μουσική. Και ναι. Ακούς όλα τα γκλάνγκ, τα γκλόνγκ, τα γκλίνγκ. Ναι, ναι. Ξεκινάνε με δώρη και ασπίδα. Τι ωραία ομυρική ασπίδα που στο έχει γυλί, ο... του ναι, ναι. Έκτορα. Με τα designs, πολύ ωραία. Στην αρχή ξέρεις, είναι λίγο ζυγίζονται. Ωραία λεπτομέρεια εδώ που κάνει μια μαλακία πίσω από την πλάτη ο Αχιλλέας. Πολύ μοζεράδικη. Πάει έτσι και μετά από πίσω. Από πάλι αυτό που λέγαμε πριν, πολύ μποξέρο ο Αχιλλέας. Αλλάζει πολλές φορές χέρι το σπαθί, ρευστός είναι και. Είναι αμφιδέξιος. Μ' αρέσει που χρησιμοποιεί όλη την πανοπλία του Αχιλλέας. Αποκρύμε το πόδι εδώ με την περικλημίδα. Η πιο ωραία στιγμή του Αχιλλέα είναι εκεί που κάνει μια άμυνα και μετά πάει πανκ στην ναι. Ασπίδα έτσι και κρατάει εκεί την τέλεια φόρμα με την ασπίδα από πίσω. Είναι άγαλμα εκεί πέρα, man. Και η awkward συμπλοκή. Το σπαθί μπαίνει μέσα στην ασπίδα του Αχιλλέα ναι, και ναι, προσπαθεί ναι. Να τον καρφώσει από πάνω και είναι ο άλλος έτσι και χωρίζονται σκοντάφτη στην πέτρα. Ατακάρα. Get out, Prince of Troy. Won't let a stone take my glory. Πολύ ωραία λεπτομέρεια που τον κουράζει. Κάποια στιγμή τον κρατάει πίσω, τον σπρώχνει. Ναι, 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 τάκ, ναι, ναι, τάκ, ναι, ναι. Άμυνα, άμυνα. Ω, τάκ, πολύ βρώμικο και αληθινό. Ο Αχιλλέας είναι ξεκάθαρα πολύ πιο ταλαντούχος και ικανός μαχητής από τον Έκτορα. Θέλει απλά να ξεσπάσει λοιπόν. Και να σκοτώσει. Είναι ένα θηρίο. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά τους. Είναι ότι ο Αχιλλέας δεν έχει να χάσει τίποτα, ενώ ο Έρικα έχει να χάσει τα πάντα. Μαλάκα, ναι. Είναι ψυχολογικό. Εκπέρα είναι... από το skill και λοιπά. Ναι, ναι, είναι ψυχολογική ο διαφορά. Έκτορας κουβαλάει πράγματα. Ξέρεις, θα πεθάνει η οικογένειά του, η πόλη. Όλη του η πόλη. Ο Αχιλλέας, άμα χάσει, θα έχει στεροφημία. Δεν έχει να χάσει τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Είναι all in. Hot take παρεπιπτόντως. Αυτή είναι η καλύτερη μάχη σώμα με σώμα με όπλα ever put to film. Yeah. Ever. Και τελικά τι κάνει, κάνει κάτι ανεμόμενο εκεί πέρα με ένα ρούχο. Χλάει τον καρφώνει, του βάζει και τη σπαθάρα στο κέντρο, στο μέρος της πανοπλίας του Έκτορα που έγλεφε καρφώστε εδώ. Και μετά η θρυλική σκύλευση πτώματος. Τον δένει στο άρμα του και τον σένει μέχρι την παραλία. Το οποίο ρε φίλε, όταν το είχα διαβάσει την Ιλιάδα πιτσιρικάς, δεν ήμουν έτοιμος για αυτή την περιγραφή. Να το πω. Η ταινία δεν το δείχνει τόσο πολύ. Είναι άμμος, είναι σαν το σένει σε γυαλόχαρτο. Το ίδιο βράδυ σκάει ο Πρίαμος. Μ' αρέσει που κάποια πράγματα το έχουν κρατήσει όπως είναι στην Ιλιάδα για να κετεύσει το πτώμα του παιδιού του. Νωρίς το θυμήθηκες, Πρίαμε. Μου αρέσει που ο Brad Pitt στην αρχή δεν ξέρει ποιος είναι και είναι έτοιμος να του δώσει κέρματα, ρε παιδί μου, να φύγει. Έχει κάποιες decent ατακούλες που τις ανεβάζουν πάρα πολύ προφανώς οι ηθοποιοί. He killed my cousin. How many cousins have you killed? Δικά μου, κανένα. Και το δίνει όντως το πτώμα πίσω. You're still my enemy in the morning. You're still my enemy tonight. But even enemies can show respect.
Ναι, έτσι ωραία πραγματάκια. Good times, good times, ωραία. Και τα λέει ο Peter O'Toole ποτέ. Έχει λοιπόν εκεί ένα, ας το πούμε, character arc ο Brad Pitt. Λίγο γρήγορο, δεν είναι δουλεμένο εκεί πέρα. Αλλάζει λίγο Anakin Skywalker. Slow down, έχει λέει. Μου φάνηκε λίγο απότομο το. Ναι, ίσως και μην χρειαζόταν να το δουλέψει. Απλά να το δώσει και να τελειώνουμε. Δίνει πίσω και την βρυσίδα. Πάρτε και αυτή, λέει. Πάρτε και αυτή, με έχει τρελάνει. Φεύγουμε αύριο. Κάθε φορά που λέω φεύγουμε γίνεται μαλακία. Παράλληλα, ο Σον Μπίν, ο Οδυσσέας, βλέπει και ένα χοντρό να σκαλίζει ένα άλογο. Και λέει Eureka. Ανάβει μια λάμπα, ένα πυρσό μάλλον ανάβει πάνω από το κεφάλι του. Και εδώ ουσιαστικά είναι το σχέδιο που ξέρουμε του Οδυσσέα. Να φτιάξουν ένα τεράστιο ξύλινο άλογο. Να κρύψουν φυσικά και τα καράβια και να σκοτώσουν όποιον σκάουτ τα δει. Σκάνε οι Τρόε στην παραλία και βλέπουν εκεί το δούριο. Ωραίο design. Πολύ ωραίο. Γιατί είναι δουλειού. Κομμάτια καραβιού, ναι, είναι κουρμπότα. Και κάποια σκηνιά που τα κρατάνε. Σε άλλα στιχάκια σούπερ μάρκετ που έχουν πιάσει να φύγει. Ναι, ισχύει. Πάλι respect στους designers της ταινίας, γιατί είναι λίγο αστείο το concept του δούριου που ρε φίλε, να το πω. Αυτό το αλογάκι με τις ροδίτσες κλπ. Είναι δύσκολο να το κάνεις badass και Hollywood και τα καταφέρανε. Ο Πάρης λέει το πρώτο σωστό πράγμα. Ναι. Και φαντάζομαι τους Έλληνες μέσα, μόλις ακούνε κάφτρανε. Οδυσσέα, έλα εδώ. Κάτσε την άκρη, παίρνουμε. Ρε μαλάκα, Οδυσσέα, έλα εδώ. Αυτό γιατί το σκέφτηκες. Άμα σκέφτε τα κάνουμε, ηλίθιε, ηλίθιε. Ευτυχώς όμως για τους Έλληνες, ο Μάντης, ο inside man μας στην Τρία. Χωρίς να το ξέρει. Λέει, όχι, αυτό είναι δώρο των Θεών. Είναι του Ποσειδώνα. Γράφει made in Greece. Τι εννοείς του Ποσειδώνα. Πρέπει να το βάλουμε μέσα στην πόλη. Πρέπει επίσης να πετάξουμε όλα τα σπαθιά μας στα σκουπίδια. Μπράβο. Και τις πανοπλίες μας. Να διώξουμε και τους καλύτερους πολεμιστές μας, να τους βγάλουμε εξορία. Μπράβο. Εντάξει, αυτό. Και να αφήσουμε ξεκλείδωτη την πόρτα. Μόνο έτσι ο Ποσειδώνας θα είναι χαρούμενος. Θα είναι κομπλέ. Και σουρινά το ίδιο βράδυ, να πούμε ότι η ταινία τελείωσε. Να το πούμε. Να το πούμε εδώ πέρα. Τελείωσε την ώρα που πεθαίνει ο Έκτορας. Η ταινία τελείωσε την ώρα που δίνει το πτώμα του Έκτορα πίσω στον Πρίαμο Αχιλλέας και να μπει ένα κλασικό κείμενο. Οι Έλληνες χρειάστηκαν 10 χρόνια ακόμα να βάλουν την Τρία. Ναι, αλλά τέλειο, τελικά, τέλειο. Ξέρω εγώ, τέτοιο, τελικά με το σχέδιο του Οδυσσέα, μπλα 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 μπλα. Χωρίς, κάθε φορά που θα πεις με κάποιον για την Τρία και θα θυμηθείς τα fuck yeah moment σου, δεν υπάρχει άνθρωπος που να διηγείται οτιδήποτε μετά. Από εκείνη τη σκηνή και μετά, ρε φίλε. Αλλά ακούστε εμάς να το κάνουμε. Ανοίγουν λοιπόν την κερκόπορτα. Και μπαίνει μέσα ο στρατός και ξεκινάει η κατάληψη, παύλα γενοκτονία της Τρίας. Το οποίο να πω ότι εμείς είδαμε το extended version. Το οποίο έχει σκηνές. Δείχνει να πιάνουν ένα μωρό από μια μάνα και να το πετάνε. Λογικά είναι τα αυτά που δεν είδαμε στο Event Horizon. Μπράβο, ναι, αυτό. Είναι αυτά. Δεν είχε πάρα πολύ splatter, αλλά όχι, είχε πάρα πολύ. Ξηρή βία. Τα concept που έβλεπε, ρε παιδί μου. Φλεγόμενο κόσμο, βεβήλωση ναών. Ήταν ρε. Too much. Ναι, ναι, too ναι. much. Ήταν ο αγαμέμνονας σε περιστροφική πλανάρα, ναι. Michael Bay. Burn it! Burn it all! Ο Αχιλλέας εντωμεταξύ έχει κάνει εισχωρή-εισχωρή στην ναι, Τρία. Και πάει να βρει τη βρυσίδα, η οποία μένα με ξενερώνει. Ξεφεύγει από τα βιβλία πάρα πολύ εδώ πέρα και μάλλον γι' αυτό δεν την θυμόμαστε αυτή τη φάση της ταινίας καθόλου. Και παύλα δεν την πολύ αγαπάμε. Όταν λες ξεφύγει από τα βιβλία, εννοείς την Ιλιάδα. Ναι, 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 τα βιβλία, ναι, the books. Ο Αχιλλέας δεν μπαίνει ποτέ μέσα στην Τρία. Πεθαίνει. Προφανώς, ναι. Πολύ πιο πριν. Ούτε ο Αγαμέμνο να σκοτώνει τον Πρίαμο, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, ούτε Αγαμέμνο. Γιατί πεθαίνει και Αγαμέμνο μετά. Αν το σκοτώνει η βρυσίδα! Ναι, ούτε ο Αγαμέμνονος πεθαίνει, ούτε ο Μενέλαος πεθαίνει. Το Αγαμέμνονο το σκοτώνει η γυναίκα του με τον Ορέστη που έχουμε. Τον Ορέστη και. Ναι, υπάρχει ολόκληρη τραγωδία βασισμένη με παιδί μου πάνω σε αυτό, αλλά who cares, δεν πειράζει. Τώρα ο σκηνοθέτης είναι σε φάση παιδιά, πρέπει να τελειώνουμε. Τώρα χρειαζόμαστε κάποια redemption. Η κακή πρέπει να πεθάνει, ακριβώς. Εδώ έχουμε Hollywood. Μετά, το μόνο που αξίζει νομίζω να πούμε είναι ο θάνατος του Αχιλλέα. Ναι, βρήκαν πολύ ωραία ιδέα. Πάρα πολύ. Κάνουν ρεαλιστική την Αχίλλειο πτέρυγα. Πάρα πολύ. Ήταν φανταστικό. Ο Πάρης μου λοχτά, του ρίχνει ένα βέλος. Το πρώτο βέλος τον πετυχαίνει στον Αχίλλειο Τένοντα. Και μετά τα επόμενα βέλη είναι που τον σκοτώνουν. Ναι, πέφτουν πάνω του. Ναι, αυτό. Και ο Αχιλλέας, όπως πέφτει κάτω και αργοπεθαίνει, βγάζει κάποια από αυτά τα βέλη και τα πετάει μακριά του. Και του μένει μόνο το βέλος στην φτέρνα. Οπότε, ένας που θα πέρναγε από εκεί χωριά της, ρε παιδί μου, και θα το βλέπει αυτό τρέχοντας, γιατί δεν θα έχει και πολύ ώρα μελετήσει το πτώμα. Θα έλεγε ότι ο τρανός Αχιλλέας τον είδα νεκρό και είχε μόνο ένα βέλος στη φτέρνα του, ξέρω εγώ. Και από εκεί ξεκίνησε ο θρύλος, μπλα μπλα μπλα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Μπράβο, μου βγει. Να ήταν και οι υπόλοιπες σκηνές της κατοχής της Τρίας παρόμοιες ιδέες, θα λέγαμε μπράβο, αλλά τάκ, πόσο καλή να είναι. It's okay. Στην Τρία μου αρέσει γενικά που είναι Hollywood ταινία, εντάξει. Absolutely. Αλλά κάποια πράγματα τα έχουμε προσέξει πάρα πολύ. Ναι. Αχίλλειος Τένοντα, ιστεροφημία. Η ασχολία με τη θρησκεία και τους θεούς. Δεν είναι Class of the Titans, ρε φίλε. Yeah, not even close. Μπράβο, μπράβο, είναι μπράβο. Κάτι λίγο ανώτερο. If they ever tell my story, let them say. I walked with giants. Και η ταινία μας κλείνει με έναν μονόλογο του Οδυσσέα, αν δεν κάνω λάθος, στη φωνή του Σον Μπίν ακούμε, που πάνω κάτω λέει αυτά τα ονόματα δεν θα πεθάνουν ποτέ. Let them say, I lived in the time of Achilles. Άλλωστε βλέπετε και την σχετική ταινία, δηλαδή τώρα πραγματικά να συνεχίσω, δεν χρειάζεται, αυτή ήταν η Τρία.
Και αυτή ήταν η τρία. Πώς θα μπρόσκαρ. Λοιπόν, είναι φοβερή παραγωγή προφανώς τύπου δεκαετίας του 30, ξέρω εγώ, Κλεοπάτρα και Κέσσαρ, ξέρω τέτοια παραγωγή. Λόγω του άχρηστου δεύτερου τέλους, ρε παιδί μου, που εκεί πραγματικά κάνει τεράστια κοιλιά η ταινία, θα τη έβαζα ένα εξαράκι περίπου εκεί, αλλά θα τη βάλω έναν έξτρα πόντο και θα πάει στο 7, μόνο και μόνο καθαρά λόγω της Ελληνιάς. Λόγω του φαινομένου 300. Λόγω του ότι κάνει το σινεμά πολύ περισσότερο γήπεδο από μια αντίστοιχη ταινία η οποία θα εξελισσόταν στη Μεσαιωνική Κίνα, α πούμε. Κατάλαβες αυτό. Εγώ τη βάζω 6, γιατί ουσιαστικά το μόνο μπρόσκαρ πράγμα που υπάρχει, που είναι όλη η ταινία, είναι η σχέση Έκτορα Πάρη. Μπρόσκαρ, εντάξει. Είναι αδέρφια και όλα αυτά γίνονται επειδή προστατεύει τον αδερφό του ουσιαστικά. Ένα 6. Πραγματεύεται, ρε παιδί μου, μεγάλα αντρικά ιδανικά, βλέπει στεροφημία, τιμή κλπ. Και το παίρνει προσβολή, ρε παιδί μου. 4-3 αυτό. Ωραία. Recasting. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Αρχίσαμε. Ήθελα και εγώ μια φορά να κάνω μπρόσκαρ με Έλληνες ηθοποιούς και μετά δεν μ' άρεσε και το πέταξα σκουπίδια και αποθαρρύνθηκα τελείως και ήμουν σε φάση fuck it. Νομίζω θα έλεγες ήθελες να κάνεις μπρόσκαρ με Έλληνες ηθοποιούς, αλλά δεν ήξερες αρκετούς. Γι' αυτό και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, ρε παιδί μου, να το κάνω και τελικά μας φάση. Fuck it. Οπότε θα κοντραριστείς εσύ με τον νικητή από το recasting του Μπρόσκαρ Army. Fine. Ο νικητής μας αυτή τη βδομάδα ήταν ο Fireball. Έχει νικήσει άλλη μια φορά, νομίζω. Ο Fireball έχει ξανά. Ναι, και μάλιστα πρόσφατα νομίζω. Συμμετάσχει. Τη πουτάνα έγινε αυτή τη φορά. Ω, χαμός έγινε. Αλλά είδα ονόματα που δεν είχα ξαναδεί στο chat, ρε παιδί μου. Σε φάση, ποιος είσαι εσύ, ποιος μας πληρώνει. Οκ, ευχαριστούμε. Έπαιξε πολύ Game of Thrones cast μέσα. Και πάρα πολύ Braveheart cast. Το μισό Braveheart ήδη παίζει. Όλοι. James Cosmo είναι ο Brendan Gleeson, Brian Cox. Ναι, βασικά όλοι. Λοιπόν, καταρχάς θα κάνουμε τον Brad Pitt, τον Αχιλέα, τον Eric Bana, τον Έκτορα, τον αγαμέμενο τον Brian Cox, τον πολύχο της εκπομπής, τον Πρίαμο, τον Peter O'Toole και ένα εξτραδάκι της προτίμησής σας. Ή περίπου της δικής σου. Περίπου έχω και εγώ αυτά. Ωραία, ξεκινάμε από τον έξτρα. Ποιον έχει. Όχι, δεν σα αρέσει πάρα πολύ έξτρα. Α, τον κρατάς για το τέλος. Οκ, οκ, εντάξει λοιπόν. Οπότε ξεκινάμε με Πρίαμο. Ο Fireball για Πρίαμο κατεβάζει τον Donald Sutherland και τα λευκά μουσάκια του. Πάρα πολύ καλό. Να πούμε ότι για τον Πρίαμο είχαμε και τις καλύτερες προτάσεις από το υπόλοιπο chat. Κατεβάσανε Christopher Plummer, κατεβάσανε Max von Sydow. Παιδιά, έχω να πω συγχαρητήρια. Εγώ δεν έβαλα Πρίαμο, έβαλα Πάρη. Α, οκ, για πες. Kit Harington. με το μπουκλάκι του κλπ. Ναι, absolutely. Πάρα πολύ καλό, μπράβο. Αγαμέμνονας. Ναι. Ο Fireball κατέβασε πολύ καλό Αγαμέμνονα. Ποιον? Τον John Noble, Βαγγέλη. Είναι αυτός ο τύπος. Που έχει αυτό το ειρωνικό και το σαρκαστικό. Ο τέτοιος είναι, ρε μαλάκα. Αποτυπωμένο στη φάτσα του. Στο Alias έπαιζε φίλο. Ποιο Alias, μωρέ. Ο τέτοιος είναι. Όπω ντροπή. Για κάτσε να πούμε MDB. Όχι, δεν πιστεύω MDB. Ντροπή, κλείστε όπως είσαι το MDB. Ο τέτοιος είναι. Ο πατέρας του Μπόρομιρ. Ναι, α, ναι, ρε μαλάκα. Ντροπή και έσχος. Ο Ντένεθορ. Ο Ντένεθορ. Sorry, είμαι κρυωμένος μια εβδομάδα. Ποιον έβαλες? Τζέφρι Ντι Μόργαν. Νομίζω ο Νίξε. Ναι, εντάξει. Εγώ την έβλεγα γιατί είναι πολύ ειρωνικό. Υπάρχει ένα κοινό μοτίβο, αλλά αυτό και ηλικιακά λίγο ταιριάζει και φατσικά λίγο ακόμα. Έκτορα, ποιον έβαλε? Έκτορα δεν είμαι super happy, αλλά από όσο σκέφτηκα μου άρεσε πολύ. Έβαλα τον Λουκ Evans. Ναι. Ναι. Μια χαρά. Του ταιριάζει αυτό το nobility, ρε παιδί. Μια χαρά μπορεί να το πουλήσει. Και αντίστοιχα εδώ πέρα παρόμοια τέτοια nobility, αλλά λίγο πιο πρωτότυπο. Έβαλε τον Richard Armitage. Ο Thorin Oakenshield από το ναι. Ωραία. Έντονη φατσούλα. Μια χαρά. Για Αχιλέα ο Fireball πήγε με αρκετά safe επιλογή και αγαπημένη τον άνθρωπο. Δύσκολο όμως κάστη, γιατί ο Brad Pitt έχει πάρει και έχει κλείσει την παράσταση. Εντάξει, έχουμε pick Brad Pitt, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε εκεί πέρα. Έκανε ό,τι μπορούσε, ρε παιδί μου, με τον Travis Fimmel. Αυτό είναι βάλα. Συγχαρητήρια, παιδιά. Αυτό είναι βάλα. Fireball βλέπεις εδώ, έτσι. Όταν τελείωσα, θα έλεγα. Έβαλα τον Brad Pitt της Αυστραλίας. Ναι, by the way, δεν είναι μόνο ο Fireball, το προτείνανε και άλλοι τον Travis Fimmel και εντάξει. Μοιάζει και στα χρώματα. Δεν τυχαίο. Ωραία, και τώρα πάμε το εξτραδάκι μας για το οποίο είσαι ιδιαίτερα περήφανος. Ναι, πες πρόταση. Λοιπόν, ο Fireball κατέβασε ωραία Ελένη, την Natalie Dormer, πάρα πολύ ταιριαστό. Okay, ναι. Για πες μας, Βαγγέλη. Εγώ κατέβασα Οδυσσέα. Α, ωραία, μ' αρέσει, okay. Και θέλω να δω Οδύσσια με αυτόν. Ο Μιχάλης θα αρχίσει. David Thewlis. Ναι, ρε μαλάκα! Ήταν το πρώτο που βρήκα! Καταπληκτικό! Έχει αυτή την πονηριά χαρακωμένη. Ξέρεις πώς ήταν το Kingdom of Heaven. Περίπου έτσι, αλλά σε Warrior εκδοχή. Ναι! Δεν τον θες σούπερ μαχητή, τον θες ένα βλέμμα που καταλαβαίνεις ότι κάτι κρύβει. David Thewlis, ρε μαλάκα! Είναι ο Οδυσσέας. Ο οποίος είναι εθνικός θησαυρός, να πούμε. David Thewlis, a fucking treasure. Ναι, συγχαρητήρια. Τέλειο! Μπράβο, πραγματικά. Ωραίο recasting και οι δύο πλευρές ήταν υπέροχοι. Ευτυχώς δεν κατέβασα την ξεφύλα το ελληνικό μου. Θα γελάγαμε και τα τσιμέντα. Θα το έχεις μπάνα από τα επόμενα τρία recasting. Πραγματικά αυτό. Οπότε ναι. Α,
άλλο ένα μπροσκαρίνο. Τέλεια. Έφτασε στο τέλος του. Καιρό είχαμε να κάνουμε έτσι αρχαιοελληνικά πράγματα. Εντάξει, πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από τα σπαθιά και τα σανδάλια. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω ότι το επόμενο δεν θα είναι η μάσκα του Ζωρό, ρε παιδί μου. Όχι. Κάνουμε κάτι με πιστόλια αυτή τη φορά. Ναι, θέλουμε κάτι πιο. Μην ξεχνάτε, παιδιά, να κάνετε like, subscribe όλα τα σχετικά YouTube. Φυσικά το καμβανάκι και τέτοια. Δείτε το Patreon μας. Όλα αυτά τα link και τα σχετικά είναι στην περιγραφή. Mm-hmm. Οπότε ναι, μέχρι την επόμενη φορά ήμουν Αμάκιος. Ήμουν Ευαγγέλης. Bye bye. Cancel Mikeyus. Stand-up comedy show. Ο Mikeyus επιστρέφει με τα πιο politically incorrect κείμενά του σε μια ξεκαρδιστική παράσταση. Τίποτα δεν ξεφεύγει από την κοφτερή ματιά του Mikeyus και τίποτα φυσικά δεν μένει ασχολίαστο. Από 25 Νοεμβρίου μέχρι 12 Μαρτίου σε 19 πόλεις. Stand-up comedy show. Cancel Mikeyus.